διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Γεια σας φίλες και φίλοι μας που μας ακούτε από το ραδιόφωνο Τη Ροή. Ο Δημήτρης Ογαζάκης σε λίγο θα είναι κοντά σας. Ετοιμάζεται και στην προετοιμασία αυτή για μια εκπομπή που θα είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη σημερινή συγκυρία, με την καθημερινότητα που περνάμε αυτές τις μέρες. Σαν εισαγωγή μας παρακάλεσε να βάλουμε το παρακάτω τραγούδι που έχει σχέση με μια άσπρη πουλάδα, μια άσπρη κοτούλα. Ας το ακούσουμε λοιπόν. Μια κοτάστρουπουλή, μια κατασπρή πουλάδα, ξεκίνησε η τρελή για βόλτα στη λιακάδα. Και ένα μαύρο πετυνάνι, κικυρίκο την κορτάρι, κικυρίκο κοκό την κορτάρι, κοκό, ένα μαύρο κοκό πετυνάνι. Το ακούσατε το κοκοράκι, φίλες και φίλοι? Διότι η πουλάδα, η άσπρη, η λευκή, στη λιακάδα που είχαμε χτες και που μπήκε μέσα στο μέγαρο Μαξίμου, ήταν εκεί και περίμενε το κοκοράκι, το μαύρο, που πήγε και την κοιτούσε πολλή ώρα, τον κύριο Κυριάκο, ο οποίος ξαφνιάστηκε. Σου λέει, κοτέτσι έχουμε κάνει το Μαξίμου. Πώς σχολιάζεις, Δημήτρη, αυτή την... Από ό,τι έμαθα πάντως, η κότα τελικά δεν επιβίωσε, την έφαγε ο φίλης. Απαναγία. Λοιπόν, και γενικά από ό,τι είδα μια φωτογραφία τώρα τελευταία, λέει μια φωτογραφία που κινείται στο διαδίκτυο, από ό,τι μου είπαν έτσι πως τον ειδική του διαδικτύου έχει γίνει viral. Λοιπόν, συγκλήθηκε εκτάκτος υπουργικό συμβούλιο του Μαξίμου και δείχνει ένα τεράστιο κοτέτσι. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, ευτυχώς που ο κόσμος, ο λαός μας δηλαδή, έχει απίστευτο χιούμορ. Γιατί θα είχαμε τριπλασιασμό αυτοκτονιών δηλαδή στην κατάσταση που έχουμε βρεθεί σαν χώρα. Ξέρεις ότι ήταν πρώτη είδηση στα μέσα χτες δηλαδή. Βέβαια, και πανικό έτσι. Κόκκινο, υπήρχαν οι αντιτρομοκρατικοί, έγινε κινητοποίηση, όχι το ξέρω από μέσα. Ναι. Αντιτρομοκρατικοί, οι ειδικές δυνάμεις του λιμενικού. Με ειδικά δίχτυα επίσης. Βεβαίως. Να συλλάβουν, ναι, την κότα. Του λιμενικού αυτά, ειδικά ας πούμε, γιατί δεν μπορείς να ξέρεις ας πούμε τι μπορεί να σου κάνει μια κότα. Λοιπόν, ειδικά τώρα όταν απειλείται το δίδυμο της χώρας. Δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας. Απίστευτο δίδυμο. Μάλιστα. Λοιπόν, το κοκοράκι όμως δεν τα στείλανε, γιατί ήταν ακόμη πιο επικίνδυνο. Για φαντάσου ότι τους κυνηγάει η κότα, εντάξει, να κυνηγήσει. Το κοκοράκι που δεν σου παίρνει στο κυνήγι να δεις τι θα γινόταν. Είναι μια απίστευτη ιστορία. Να πούμε ότι όντως έγινε αυτό το περιστατικό το οποίο λέμε. Ναι, και η κυρία το έκανε με συνείδηση, λέει, όταν την πλησιάσαν δημοσιογράφοι. Ναι. Λέει, περιμέναμε ότι έχουμε κοκοράκια μέσα στο Μαξίμου, αλλά έχουμε κότες τελικά. Ναι. Μακάρι να έχουμε κότες. Νομίζω ότι οι κότες θα συμπεριφέρονταν πολύ πιο σοβαρά από τους πολιτικούς που έχουμε εμείς. Νομίζω ότι έχουμε τσακάλια και ίενες μέσα στο Μαξίμου και όχι κότες. Οι κότες είναι αγαθά πλάσματα του Θεού. Πάντα όταν μιλάω για κότες και κοτέτσια θυμάμαι τη γιαγιά μου, η οποία είχε πάνω από 60 κότες. Κοτέτσι μεγάλο. Με μακαρίτσα, η οποία βεβαίως ήξερε τις κότες που ξέρω όταν είχε φτάσει ένα σημείο να λέει: έλα εδώ κοκκίνο, και ερχόταν η κοκκίνο. Μάλιστα, τέτοια δηλαδή, επικοινωνία. Απίστευτη ιστορία, ας πούμε. Τέτοια επικοινωνία. Λοιπόν, αθώο πλάσμα η γιαγιά μου, αθώα πλάσματα και κότες.
Δεν μπορώ λοιπόν να τη συνδέσω με το μαξί μου. Νομίζω ότι εκεί είναι υγιεινές, τσακάλια, τέτοια ζώα. Βέβαια θα μου πεις, εντάξει, τα ενστικτά τους ακολουθούν αυτά τα ζώα, γιατί να τα συγκρίνουμε με τους τσιπροκαμένο μητσοτάκηδες. Είναι πολύ σεβαστή η κότα η οποία δίδει και τροφή στο λαό μας αιώνες τώρα. Αλλά το τραγικό είναι, γιατί η σημερινή εκπομπή νομίζω είναι για γέλια και αυτά που θα πούμε είναι και για γέλια και για κλάματα. Συνέπεσε το περιστατικό της κότας με το άλλο περιστατικό. Ο κύριος Βαρουφάκης πώς εμφανίστηκε και σε ποιον, παρακαλώ, στο Sky και με δημοσιογράφο. Θα την είδες στην συνομιλία τους. Ναι. Έχω γράψει και ένα σχόλιο για το ζήτημα, για τον κύριο Βαρουφάκη, γιατί πραγματικά κάθε φορά που παρακολουθώ τον κύριο. Κανονικά εγώ είχα μια τακτική μετά το καλοκαίρι του 2011 που βρεθήκαμε, ήσουν και εσύ εκεί. Ναι. Στην πλατεία, Συντάγματος με τους οικονομολόγους. Αδιαφώνησα παντελώς για τον κύριο Βαρουφάκη. Γιατί τον θεώρησα ανάξιο λόγου. Δηλαδή δεν αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί κανείς με αυτόν. Μέχρι όταν πήρε υπουργικό αξίωμα. Τότε υποχρεούμε. Και υποχρεούμε γιατί. Ως εκ της θέσεώς του. Βεβαίως και βεβαίως τώρα που τον διατηρούν σε εφεδρεία. Στο Μούσκιο που έλεγαν και οι παππούδες μου. Στο Μούσκιο. Για να τον βγάλουν και να τον χρησιμοποιήσουν και κατάλληλη στιγμή. Έτσι το εισπράττω εγώ αυτό το χθεσινό παραλήρημα. Ναι, αλλά υπήρχε και πολύ ψέμα, Δημήτρη. Αυτό λέω. Ότι εγώ το σχόλιο που έχω γράψει. Δεν μου βγήκε κανένας άλλος τίτλος, έτσι πιο ταιριαστός, από αυτό που έγραψα ο κύριος Βαρουφάκης σε νέες περιπέτειες στη χώρα της Μπαρούφας. Μάλιστα. Δηλαδή δεν μου βγαίνει κάτι διαφορετικό. Είναι απίστευτα τα ψέματα που είπε, απίστευτα μυθεύματα και ανοησίες και φυσικά στρεψοδικίες και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι απίστευτος. Κάθε φορά που παρακολουθώ συνέντευξή του, λέω σπάνια έχω συναντήσει στη ζωή μου ανθρώπους. Με τέτοια ευκολία να σε κοιτάζει στα μάτια και να σου λένε το μεγαλύτερο ψέμα που λένε και να αναρωτιέσαι μετά, να τόσο χαζός είμαι, δείχνω τόσο χαζός, τι μου λέει αυτός. Προσπαθεί να ξεπεράσει τα ψέματα του Τσίπρα. Είναι ικανότατος σε αυτό, είναι ικανότατος. Λοιπόν, βεβαίως δεν έχει την... Αυτό που αναρωτιέμαι είναι πόσο στήχησε στον κύριο Αλαφούζο αυτή η εκπομπή. Γιατί από ό,τι μάθαμε από τον ξένο τύπο, παίρνει 40 με 60 χιλιάδες δολάρια στην εμφάνιση. Λοιπόν, πόσο πήρε, βεβαίως, ο κύριος Βαρουφάκης, η πλατεία τον είχε ονομάσει Βαρουφάκη και είχε απόλυτο δίκιο. Μάλιστα. Έτσι είναι ο κόσμος όταν συμμετράει. Πρόσωπο με πρόσωπο. Και δεν το αισθηκτό του δεν το γελάει. Δεν το γελάει. Και εμένα κάτι καλόπαιδα προσπαθούσαν να μου κολλήσουν ρετσινιά το Χαζάκης τότε. Α. Σε αντιπαράθεση με τον Βαρουφάκης, αλλά δεν κόλλησε. Στον Βαρουφάκη έμεινε. Μέχρι και η Guardian τον γράφει, όχι με V, αλλά με B. Βαρουφάκης. Λοιπόν, το είχε γράψει ενίοτε βεβαίως. Δεν το βάζει συνέχεια διότι φοβάται για τις μηνύσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Πες μας για το πρώτο ψέμα το μεγάλο που υπάρχει. Πριν πάω από εκεί, με εκπλήσει, γιατί και εσύ σαν καλλιτέχνης και επειδή ακριβώς η γλώσσα σε σένα είναι εργαλείο δουλειάς, για μένα είναι μια απλή τρόπος έκφρασης, ας πούμε, που βεβαίως οφείλω να το σεβόμαστε, αλλά λέω για σένα κάποιο. Με ποιο δικαίωμα κάποιος αυτοονομάζεται όπως θέλει και πλασάρεται με αυτόν τον τρόπο που θέλει. Δηλαδή το Γιάννης Μενανή. Ναι. Παρεπιπτόντως, το Γιάννης Μενανή έγινε μόδα όταν αυτός ο τύπος έγινε υποψήφιος και τέτοιο. Γιατί την εποχή που το γνώρισα εγώ, το 2011 ας πούμε, δεν τολμούσε να πει Γιάννης Μενανή. Έτσι. Όταν λοιπόν, έγινε γνωστός το είπε. Ναι. Λοιπόν, και τον γράφουν Μενανή. Όταν λες υποψήφιος. Για το ΣΥΡΙΖΑ. Α, για το ΣΥΡΙΖΑ. Στις εκλογές του 2014. Και πήρε και πολλούς ψήφους. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα, το μεγάλο ψέμα που είπε, το φοβερό ψέμα ας πούμε, που είπε, είναι το πλάν X. Μέχρι τώρα ξέραμε το πλάν B. Ξέραμε το Κωστίνσεση πλάν. Τώρα πάθαμε και το πλάν X. Βεβαίως. Προφανώς αυτό το πράγμα το πήρε από τους X-Men. Γιατί από εκεί πρέπει να. Έχει τέτοια κουλτούρα, αυτό το επίπεδο κουλτούρας του κ. Βαρουφάκη και σκέφτηκε X-Men Plan X. Και ξέρεις όπως είναι σαν εκείνον τον τύπο ρε παιδί μου στην ανάπηρική καρέκλα στους μεταλλαγμένους που φοράει και εκείνο το κράνος και κατευθύνει τις σκέψεις όλων των μεταλλαγμένων.
Κάπως έτσι, έτσι κάπως φαντασιώνει τον εαυτό του μετά από τον Voldemort που το κόλλησε η Φάζ, η γερμανική Φάζ, στην αρχή, ας πούμε, που έξυπνο, πολύ έξυπνο, πέθανα στο γέλιο όταν πρωτοεμφανίστηκε στο κουρμπέτι της Ευρώπης ως υπουργός οικονομικών. Η Φάζ, η Frankfurter Allgemeine Zeitung, η γερμανική εφημερίδα, είχε τη φωτογραφία του Βαρουφάκη. Και από την άλλη τη φωτογραφία του Voldemort. Και ήταν φτιστός παραθεμάτων, δηλαδή φτιστός. Και λέω, πολύ έξυπνο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, κάθε γνώμη μου, να και που οι Γερμανοί είχαν αίσθηση γιούμορ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είπε το Plan X. Τι ήταν το Plan X τώρα? Κατηθείτε, μην πέσουμε κάτω τώρα. Ότι σε περίπτωση που θα πίεζε Σόιμπλε, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τα λοιπά, την Ελλάδα να φύγει, να πάει σε Brexit, αυτός ο πονηρός εγκέφαλος, ο οποίος ξέρει πως τον ξεχωρίζει το σκοτάδι από μια αγελάδα. Μάλιστα. Από το έξυπνο σπιτιροβόλο βλέμμα της αγελάδας. Λοιπόν, αυτός λοιπόν ο φοβερός τύπος σκέφτηκε το εξής καταπληκτικό, και όχι μόνο το σκέφτηκε, αλλά έπεισε και όλη την κυβέρνηση. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον Παναγιώτη Λαβαζάνη, ειλικρινά θα ήθελα πολύ να το ρωτήσω, εάν ξέρει αυτό το Plan X, ξέρω ότι θα μου απαντήσει. Να το φέρουμε εδώ. Ναι, να κάνουμε μια ελαφριά συζήτηση, γιατί τώρα αυτά δεν τα συζητά σοβαρά. Δηλαδή, βεβαίως, αν σκεφτείς τι μας έχουν κοστίσει όλοι αυτοί, είναι να κλαις. Είναι αλλά... για γέλια, αλλά και για κλαίμα. Είναι για κλαις. Λοιπόν, το Plan X είναι, εάν μας πιέζανε να κάνουμε Brexit, γιατί το μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδας είναι το Brexit. Ξέρετε τώρα. Όχι το ότι δεν θα έχει σύνταξη αύριο. Όχι ότι πεθαίνει ο μισός κόσμος της Ελλάδας στην εξαθλίωση. Όχι ότι χάνουμε 120.000 ανθρώπους κάθε χρόνο. Όχι. Το Brexit είναι το μεγάλο πρόβλημα. Μην χάσουμε λοιπόν την θρησκεία του ευρώ. Βεβαίως. Λοιπόν, όπως όλοι οι Προτεστάντες. Οι Καθολικοί. Έτσι αυτή η λογική αυτού του πώς το λένε, ρε παιδί μου, της ιδιότυπης απίστευτης δυτικής θρησκοληψίας, ναι, που περνάει και στον Προτεσταντισμό, που δεν την γλίτωσε από τον Προτεσταντισμό. Λοιπόν, τέλος πάντων, και λέει ότι λοιπόν τι θα κάνουμε τότε, θα τους απειλούσαμε με τα 27 δισεκατομμύρια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Λοιπόν, πάμε λιγάκι στο φίλο που χτυπάει τώρα εδώ. Ναι. Σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα σας. Είμαι ένας ακροατής. Ναι. Και θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις στον κύριο Καζάκη. Ναι. Με ακούτε? Ναι. Είμαι κύριε Καζάκη. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι σχετικά με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι νόμιμη η λειτουργία τους προς το παρόν? Είναι χρεοκοπημένα? Είναι... σε τι κατάσταση βρίσκονται? Ας πούμε, Mega Sky? Ξέρετε κάτι από αυτού, μπορείτε να μας πείτε κάτι γι' αυτό? Από όσο ξέρω ότι υπάρχει τεράστιο χρέος, καλύπτεται από τις τράπεζες με εγγύηση του κράτους, των κυβερνήσεων δηλαδή, και ότι είναι και χωρίς άδειες, από όσο ξέρω. Μάλιστα. Γι' αυτό και εκβιάζονται ή τέλος πάντων γίνονται τα αλυσβερίσια με την εκάστοτε κυβέρνηση που τους τάζει να τους δώσει άδειες, δεν την παίρνει πίσω, δεν τις πλύνει, και είναι αυτό το αλυσβερίσιο. Ο Λάμπρος ξέρει περισσότερα από τουλάχιστον. Όλοι τους είναι παράνομοι. Ναι. Όλοι τους δεν πληρώνουν όπως έπρεπε να πληρώνουν εδώ και χρόνια το ότι χρησιμοποιούν. Πληρώνουν κάποιο είδος φόρο, εννοείται. Δεν είναι φόρος. Την άδεια. Θεωρείται ενοικίαση. Ενοικίαση συχνότητας. Οι συχνότητες θεωρούνται ως δημόσιο αγαθό, δημόσιο. Που ανήκει δηλαδή τελικά εν τέλει στον ελληνικό λαό. Και επομένως θα πρέπει κάποια χρήματα να τα παίρνει το κράτος, το δημόσιο, από τον κάθε καναλάρχη, ο οποίος έχει κάνει μια τεράστια επιχείρηση όπως ξέρετε και παίρνει τεράστια χρήματα από τη διαφήμιση. Ξέρετε ότι μισό λεπτό διαφήμιση σε ένα πολύ μεγάλο κανάλι πανελλαδικό κοστίζει μερικές χιλιάδες ευρώ. Αυτό το μισό λεπτό που βλέπετε και σας παρουσιάζει, ναι, παρουσιάζει ένα μισό λεπτό αυτό, ένα προϊόν. Λοιπόν, αυτό το ποσό δεν το πληρώναν ποτέ το ετήσιο ενίκιο για τη συχνότητα. Επίσης, κανείς δεν έχει άδεια. Και αυτό δεν φταίνε τώρα μόνο αυτοί, φταίει και το κράτος που δεν τους δίνει. Αξίζει να πούμε ότι ένα-δυο από αυτούς τους μεγάλους τώρα αυτές τις μέρες
έβαλαν το χέρι στη τσέπη και έχουν πληρώσει κάποια από αυτά που χρωστάνε. Και υπάρχει και κάτι άλλο, και να ολοκληρώσει μετά πάνω σε αυτό το θέμα, μετά τελευταία ο Δημήτρης ο Καζάκης, γιατί συζητιώνται αυτές τις μέρες αυτά τα πράγματα και έχουν τσακωθεί τώρα ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα και με τον Παπά, διότι δεν συμφωνήσανε με το πόσες άδειες θα δώσουν. Κάθε κανάλι επίσης υποχρεώνεται να δίνει το 1,5% από τα εισοδήματά του για να πηγαίνει στο κράτος με στόχο να αναπτυχθεί η οπτικοακουστική τέχνη, δηλαδή κυρίως ο κινηματογράφος και κάποιες τηλεοπτικές παραγωγές. Ούτε αυτό το δίνουνε, και γι' αυτό εμείς ως σωματείο, η Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών, αλλά και τα άλλα σωματεία του οπτικοακουστικού, συνεχώς φωνάζουμε για αυτό το θέμα. Δεν πληρώνουν τίποτα. Για το φόρο που αναφέρετε, είναι νομικά υποχρεωμένοι, είναι καλωσιωμένοι σε αυτό. Είναι σε κάθε χώρο αυτό. Δεν το λέτε φόρο, είναι υποχρέωση ενοικίασης των συχνοτήτων. Πώς, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος δώρο ή κάτι να τους κυνηγήσει, κάποιος έλεγχος, λέει πώς το κάνουν αυτό το πράγμα. Να σας πω, εδώ είναι αυτό που λέμε διαπλοκή. Οι πολιτικοί διαπλέκονται με τους καναλάρχες, οι οποίοι είναι μεγαλοκαρχαρίες. Αν ένας πολιτικός αρχίζει και τους τριμώχνει, δεν το βγάζουν, ή το κόμμα του το περιθωριοποιούν μέσα από τις εκπομπές τους. Όμως, Δημήτρης, ως ξέρεις, γιατί και εγώ δεν το ξέρω πολύ καλά, αυτές τις μέρες τσακωθήκαν τα κόμματα που είχαν βρει ένα modus vivendi, μια συμφωνία πώς να γίνει το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο που δεν υπάρχει. Τσακωθήκαν και για τον αριθμό των μελών. Αντί 7, ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να τους κάνει 9. Πες μας αν θέλεις, Δημήτρη, και ξέρεις κάτι περισσότερο. Όχι, δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω. Δεν έχω παρακολουθήσει. Τότε να πω εγώ ότι ξέρω, αυτά τα λίγα που ξέρω, είναι ότι υπήρχε μία συμφωνία κατά κάποιον τρόπο με τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά την εκλογή και τη δημιουργία του λεγόμενου ραδιοτηλεοπτικού συμβουλίου. Εκεί υπάρχει ένα σώμα που πρέπει κανονικά να είναι εξειδικευμένοι και ανωτάτου επίπεδου επιστήμονες που, από τα πανεπιστήμια, που έχουν και κάποια σχέση με την κοινωνική επιστήμη και την τέχνη, ας πούμε, της τηλεόρασης, και οι οποίοι παρατηρούν όλα τα προγράμματα. Κάθε κανάλι οφείλει για 2 μήνες να φυλάει όλα του τα προγράμματα, διότι μπορεί ένας εισαγγελέας ή ένας και ένας απλός ακόμα πολίτης να τους εγκαλέσει, να τους κάνει αγωγή να πάει στον εισαγγελέα, και το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο αυτό πρέπει να αποφανθεί εάν πρέπει να μπει πρόστιμο ή να μην μπει πρόστιμο. Δηλαδή, ορισμένα πράγματα απαγορεύονται να τα μεταδίδουν τα κανάλια. Έτσι, για παράδειγμα, κάποια πορνό που μεταδίδαν τις νύχτες κοπήκανε και μόνο κάτι κοπελίτσες μας δείχνουν τώρα. Αυτό λοιπόν. Υπάρχει θέμα και με αυτό που έγινε το καλοκαίρι, έτσι, με τον Capital Controls, που ζήταμε μια ψυχολογική επιχείρηση. Μάλιστα. Πόλεμο. Αυτό λοιπόν τώρα το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο που θέλουν να το ανανεώσουν, γιατί επί χρόνια είχαν τους ίδιους. Ο πρόεδρος, ας πούμε, του ραδιοτηλεοπτικού συμβουλίου ήταν επί 12 χρόνια ένας γυραλαίος καθηγητής. Εν πάση περιπτώσει, τώρα θέλουν να κάνουν καινούριο. Και μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να κάνει 9 μελές, ενώ είναι 7 μελές. Εκεί είχαν βρει μια συμφωνία με τη Νέα Δημοκρατία, όμως τώρα τα σπάσανε, και έτσι ο Παπάς, με νομοσχέδιο, γιατί σε αυτόν υπάγεται το θέμα της τηλεόρασης, θα προχωρήσει τώρα, από ό,τι λέγεται, να πάρει μόνος του αποφάσεις και να φέρει το σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή. Μάλιστα. Από οικονομικής άποψης, τα γνωστά μεγάλα μέσα, οι μεγάλοι όμιλοι, σε τι κατάσταση βρίσκονται? Είναι και από οικονομικής κατάστασης, κάτι που παρέλειψα να σας πω, είναι ότι όλοι αυτοί έχουν πάρει τεράστια δάνεια. Για κάποιους από αυτούς, δημοσιογράφοι επανειλημμένα έχουν πει ότι αυτά τα δάνεια όχι μόνο δεν τα πλήρωσαν στις τράπεζες, αλλά τα έβγαλαν και στο εξωτερικό. Από τράπεζες τα δάνειά τους κανείς δεν ξέρει πόσα είναι. Από τους συλλογισμούς ξέρουμε ότι είναι περίπου 1 με 2 δις, αλλά μπορεί να είναι πολύ παραπάνω. Είναι σίγουρα παραπάνω, γιατί από ότι... Εάν γίνει μια εκαθάριση στο τι έχουν πάρει, τι χρωστάνε, υπάρχει ενδεχόμενο και να δούμε ακόμα να κλείσουν αυτά τα... Βέβαια. Κανονικά πρέπει να κλείσουν. Ναι. Βέβαια. Και ήθελα να ρωτήσω, είναι και θέση του ΕΠΑΜ ότι θα αφήσει κάποιους να χρεοκοπήσουν? Βέβαια. Αυτό είναι το λιγότερο που μπορείς να κάνεις για την ιστορία αυτή, βεβαίως. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Γεια σου, παλικάρι μου. Λοιπόν, να συνεχίσαμε το σχέδιο με το βαρουφάκι που λέγαμε.
είναι το περίφημο Plan X, το οποίο λέει θα προσπαθούσε να εκβιάσει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ο Σόιμπλε και οι λοιποί πίεζαν την Ελλάδα για Brexit. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, 27 δισεκατομμύρια 27. Σε, μια χώρα, σε μια Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία μόνο τη βδομάδα του δημοψηφίσματος, κατά τη διάρκεια του, τη βδομάδα που είχε γίνει το δημοψήφισμα, έριξε στην αγορά, προκειμένου να στηρίξει, Το ευρώ, το ευρώ 800 δισεκατομμύρια. Και η Ελλάδα θα την εκβίαζε με αναδιάθρωση των 27. Πάμε, δηλαδή, είναι τρελά. Τόσο μεγάλο ψέμα ο κύριος Μπαρουφάκης. Παρακαλούμε, σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα. Παναγιώτης ονομάζομαι από πάντα. Ναι, ναι. Γεια σου, Παναγιώτη. Καλησπέρα σε εσάς και στον Δημήτρη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Θέλω να κάνω μια ερώτηση μόνο και θα κλείσω να σας αφήσω να απαντήσετε. Έχω μια απορία, η οποία θα πρέπει να γίνει η ερώτηση και στον μέλλοντα, ας το πω έτσι, πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Ναι. Γιατί αυτόν ετοιμάζουν από ό,τι καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, μια πολύ σοβαρή ερώτηση για να πιστεύω θα βοηθήσει πολύ τον ελληνικό λαό, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει τεθεί. Η ερώτηση είναι συγκεκριμένη. Ακούμε πολλούς δημοσιογράφους και πολιτικούς που λένε στο ευρώ με όποιο κόστος. Εγώ θέλω να κάνω μια εξής ερώτηση. Και αν ήμουν σε κάποιο πάνελ, ξέρω εγώ, με τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, θα την έκανα την ερώτηση. Πού και πώς οριοθετείτε το με όποιο κόστος? Δηλαδή, να αναφέρω ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι γίνεται εκλογές το Μάρτιο και αναλαμβάνει ο κ. Μητσοτάκης, έτσι. Και κατευθυνεί τον Ιούνιο, ξυπνάει ένα πρωί ο κ. Ντάισελμπλουμ ή οποιοδήποτε και λέει ότι για 4 μήνες δεν θα δώσει συντάξεις. Τι θα κάνει? Με όποιο εγώ αυτό θέλω να μου απαντήσω. Το με όποιο κόστος, δηλαδή πού οριοθετείτε? Να δώσω εγώ μια πρώτη εικόνα. Ναι. Είναι όπως το φιλιόκβε. Είναι δόγμα. Είναι θρησκεία το ευρώ. Ενώ η μόνη σωτηρία που μπορεί να υπάρχει να φύγουμε από το ευρώ, για αυτούς είναι θρησκεία. Δεν υπάρχουν επιχειρήματα. Δεν πρόκειται να απαντήσει κανείς, γιατί ακριβώς το χρησιμοποιούν σαν αυτό, έτσι είναι, σαν θεολογικό δόγμα. Δόγμα. Λοιπόν, το ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή ξέρουμε όλοι ότι εάν χρησιμοποιούσαμε την εντολή της, των δανειστών, η μέση σύνταξη το 15, το 14 θα έπρεπε να είχε πέσει περίπου στα 500 από τα 800 που ήταν. Το 2015 η μέση σύνταξη θα έπρεπε να είχε πέσει ακόμη περισσότερο και να έπιανε τα 300-340. Φέτος το 16 πιθανότητα να πέσει κάτω το 300 εάν στηριχτεί. Πάμε ολοταχώ σε μια κατάσταση όπου δεν πρόκειται να υπάρχει σύνταξη. Για να μπορέσει να υπάρχει ευρώ. Να σε ρωτήσω, Δημήτρη, έστω ότι δίνει σύνταξη 300, πόσα δισεκατομμύρια θέλει το χρόνο περίπου? Γύρω στα 18 δις. Τάχει. Όχι, δεν το λέω. Γι' αυτό και την επόμενη χρονιά θα πέσει κι άλλο η σύνταξη. Και θα ξαναπάμε σε άλλο ασφαλιστικό. Γιατί πρόσεξε, καθώς ανεβαίνει η αναδουλειά, γιατί ούτε εργοδότης, ούτε εργαζόμενος θα μπορεί να έχει ασφαλιστικές εισφορές και θα πληθύνει η αδήλωτη εργασία και θα το ζητάει ο ίδιος εργαζόμενος. Ξέρω κόσμο, που, ιδιαίτερα νέους, οι οποίοι πάνε να δουλέψουν και λένε όχι, μη μου κρατάτε. Ο ίδιος εργαζόμενος, ποιος είναι αυτός ο Ίκας που έλεγε ο... Μάλιστα. Που είναι στην πραγματικότητα... Γιατί δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να του κάνει σκέψη. Για να είμαι ειλικρινής και εγώ, Δημήτρη, στη ζωή μου, όποτε έκανα μια ταινία είτε με την ΕΦΤ και λοιπά, τους έλεγα δεν θέλω ένσημα. Και στη ζωή μου δεν πήρα ποτέ, ούτε θα πάρω σύνταξη. Διότι βρήκα ένα άλλο τρόπο να βάλω κάπου κάποια λεφτά σε ένα φίλο, σε μια δουλειά του, και από εκεί ξέρω τώρα ότι θα παίρνω κάποια λίγα χρήματα. Μα αυτό το δραματικό είναι και αυτό με το επικουρικό και με εκνευρίζει φοβερά. Γιατί η κύρια σύνταξη εξαρτάται από τη βιωσιμότητα του τραπεζικού συστήματος, διότι εξαρτάται η παροχή της από τη λεγόμενη τριμερή χρηματοδότηση. Σωστά. Ναι. Κράτος, εργοδότης, εργαζόμενος. Αυτό επειδή είναι ένας συσχετισμός κοινωνικής και οικονομικής δύναμης που ποικίλει ανάλογα με τη συγκυρία. Μάλιστα. Εντάξει. Η κατάσταση του εργαζόμενου, του εργοδότη και του κράτους. Καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα για τη σύνταξη. Ωραία. Αλλά το επικουρικό δεν έχει καμία σχέση. Το επικουρικό είναι κουμπαράς. Επί 35 συναπτά έτη ο πατέρας μου, όπως όλος ο κόσμος, έβαζε, του παρακρατούσαν και έμπαινε στο κουμπαρά αυτό το πράγμα. Αν τα έβαζε σε μια τράπεζα, μόνο τα επιτόκια καταθέσεων θα παίρνει τα διπλά λεφτά τώρα. Έτσι είναι. Λοιπόν, και τι του κάνουν τώρα, τι του λένε? Σου εγγυόμαστε την όποια
κυρία σύνταξη, αλλά ας την επικουρική. Δηλαδή αυτήν που δεν θα πρέπει να πειράζει κανένας. Γιατί είναι κουμπαράς. Που είναι λεφτά που τα έχει δώσει ο καθένας. Είναι κουμπαράς, ρε παιδί μου. Ναι. Τελείωσε. Όπως αντίστοιχα και τον ελεύθερο επαγγελματία, όπως εγώ για παράδειγμα, που δεν μπορώ να πληρώσω τα τελευταία χρόνια λόγω της κρίσης και της αναδουλειάς, αλλά έχω πληρώσει όμως 28 συναπτά έτη. Από πού και ως πού, κύριε, τα λεφτά που έδωσα, δικά μου, δεν τα έχει συμβάλει κανένας άλλος, είναι δικά μου λεφτά. Θα πρέπει να μου τα φας εσύ επειδή τα τελευταία 3 ή 4 χρόνια δεν μπορώ. Δηλαδή τι πράγματα είναι αυτά, δηλαδή. Απίστευτα πράγματα. Και να πω ένα παράδειγμα στην Κύπρο. Στην Κύπρο, Δημήτρη, πρέπει να ξέρεις, επειδή έζησα εκεί αρκετά χρόνια, εάν δουλέψεις για 2, 3, 4 χρόνια, που σημαίνει ότι είναι ελάχιστες οι εισφορές που έκανες, σου δίνουν τελικά σύνταξη 25 ευρώ το μήνα. Ναι, γιατί εντάξει, δεν στα τρώνε. Ναι, δεν σου λένε όπως εδώ. Ναι, ναι, έχουν καθολικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στο πρότυπο του εργατικού της Βρετανίας, της εποχής των εργατικών, ναι, των εργατικών. Αυτό το πράγμα. Το οποίο δεν θίχτηκε όπως τσακίστηκε από τη Θάτσερ και τους επομένους με τελικό εκτελεστή του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης Αγγλίας, τον εργατικό, τον Ιμπλε. Αυτός ήταν ο χειρότερος από όλους. Μάλιστα. Λοιπόν, γι' αυτό και έχει αφήσει το χειρότερο δυνατό όνομα στη Βρετανία. Έτσι, ακόμη και από τον Lee Majors και τον μπροστά του, οι σημερινοί τόριδες μοιάζουν αριστεροί, δηλαδή. Μάλιστα. Είναι φοβεροί, ας πούμε, σχέση με τον τρόπο. Στην Ελλάδα τα δίνεις, λέει, υπέρ του ταμείου. Ναι. 10 χρόνια δουλεύεις, ναι, 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 δεν μπορεί να φτάσει σε ένα όριο. Και δεν υπάρχει. Να χαιρετήσουμε τον φίλο και καταρχήν. Εδώ, αν θέλει κάτι άλλο. Ναι, όχι, εγώ σας ευχαριστώ για την απάντηση. Ναι. Καλή συνέχεια θα σας πω. Και απλά αυτό που είπα δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Γιατί πέρσι το καλοκαίρι, αν θυμάστε, είχε ακουστεί έντονα από κάποιους κύκλους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι, το λένε συνέχεια, βεβαίως. Απειλή. Ναι. Αν το λένε, το ξέρω. Θυμάστε τι λέγατε. Μην δίνετε συντάξεις. Βεβαίως. Το είχαν πει ξεκάθαρα. Μα το είπε και τώρα ο κύριος Ντάζεμπλουν εμέσως πει σαφώς. Ναι. Έτσι δεν δήλωσε. Δεν δήλωσε. Περιμέναμε αγελάδα και μας πληρώσανε γάτα. Μία γάτα. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό. Παρακαλώ. Να είσαι καλά, για χαρά. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ακριβώς αυτό τώρα. Ξαναγυρίζουμε στον κύριο Βαρουφάκη. Η επόμενη Μπαρούφα. Το επόμενο είναι ότι δεν ήθελα να το διπλό νόμισμα, αλλά θα έστεινα ένα εξωτραπεζικό διπλό σύστημα πληρωμών. Δηλαδή δεν ήθελα γάτα, αλλά αυτό το πράγμα που είναι πάνω στα κεραμίδια που κάνει νιάου νιάου. Είναι γελά. Λοιπόν, είναι αγελάδα που μα δεν είναι γατήσια, δεν ξέρω. Δηλαδή, αυτός μόνο Βαρουφάκης. Σας ακούμε. Τώρα. Μια εκπομπή αρκετά κομική σήμερα, αλλά και για κλάματα είμαστε όλοι. Σας ακούμε, κυρία. Η κυρία. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Λέγομαι Καλκίδης Απόστολος, από άλλο μου. Και θέλω να ρωτήσω κάτι γύρω από το εθνικό νόμισμα, γύρω από το εθνικό νόμισμα για την ισοτιμία. Μπορούμε, αν επιστρέψουμε, να ορίζουμε μόνοι μας την ισοτιμία. Και ένα δεύτερο, για να μην κρατάω θα μπορούσαμε να δώσουμε και να δοθούν πίσω και τα δώρα που πήγαν στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Ευχαριστώ. Να σας παρακαλέσουμε μόνο, χαμηλώστε κάποιο άλλο μηχάνημα που μου... επειδή είναι με καθυστέρηση λόγω του ίντερνετ... Το ξέρω, επειδή μιλάμε όμως κατευθείαν το τηλέφωνο, δεν χρειάζεται να ακούτε από το ίντερνετ τουλάχιστον όσο είναι αυτό. Μόνο μπορείτε να επαναλάβετε την ερώτηση, γιατί δεν την κατάλαβα προσωπικά. Ευχαριστώ. Αν έχετε την καλοσύνη να μας... ξαναδιατυπώσετε την ερώτηση για να την καταλάβουμε καλύτερα. Δεν την καταλάβαμε. Λοιπόν, συγγνώμη, να ζητήσουμε συγγνώμη από τον... δεν το κατάλαβα. Δηλαδή το ζήτημα της ισοτιμίας, το ζήτημα της ισοτιμίας με το εθνικό νόμισμα, για το εθνικό κρατικό νόμισμα, εξάρτηται από δύο βασικούς παράγοντες. Από το πόσο έλλειμμα εξωτερικό διαμορφώνεται στη χώρα. Αν μεγαλώνει το εξωτερικό έλλειμμα, τόσο θα εντείνεται η πίεση στο νόμισμα να υποτιμηθεί, το εθνικό νόμισμα, ή αν το κράτος δημιουργεί παρασιτικά ελλείμματα. Και λέω όχι ελλείμματα γενικά, παρασιτικά ελλείμματα. Παρασιτικά ελλείμματα είναι εκείνα τα ελλείμματα, τα λεγόμενα καταναλωτικά, τα οποία πηγαίνουν κυρίως στις τσέπες των ημετέρων και των πολιτικών. Τότε δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα πληθωριστικής πίεσης στο νόμισμα και υποχρεούται να μειωθεί. Να μειωθεί, να μειωθεί.
Έτσι, λοιπόν, αν λοιπόν ακολουθείς μια πολιτική μείωσης, δεν λέω υπέρβασης, αλλά μείωσης του εξωτερικού ελλείμματος και παραγωγικού, τουλάχιστον παραγωγικού ελλείμματος του κράτους, δεν έχεις κανένα πρόβλημα με το νόμισμα. Ίσα-ίσα θα είναι σταθερό, αλλά όχι κλειδωμένο, γιατί κάποιος με ρώτησε, υπάρχει μια άποψη που έχει διατυπωθεί και από φίλους του Εθνικού Κρατικού Νομίσματος, που λέει ότι θα πρέπει να με το που μπαίνουμε σε εθνικό κρατικό νόμισμα να κλειδώσουμε την ισοτιμία ένα προς ένα με το ευρώ. Αυτό κατά τη γνώμη μου θα ήταν τραγικό. Δεν επιτρέπεται μετά την κατάρρευση του Bretton Woods να σκέφτεται οικονομολόγος με λογική κλειδώματος ισοτιμίας. Με τίποτα δεν πρέπει να γίνει. Οφείλουμε να ακολουθήσουμε πολιτικές στήριξης του νομίσματος ώστε η ισοτιμία να σταθεροποιηθεί. Όχι με ένα συγκεκριμένο νόμισμα, αλλά με ένα καλάθι νομισμάτων με βάση τα νομίσματα τα οποία κάνει συναλλαγές στο εξωτερικό σου εμπόριο. Ποια είναι αυτά? Ας πούμε, αν κάνω πολλές συναλλαγές με τη Ρωσία και εκεί προτιμώ να παίξω με το ρούβλι παρά να έχω το δολάριο, τότε διαμορφώνω αντίστοιχες συνθήκες ισορροπίας ισοτιμίας με το ρούβλι. Αντί να κάθομαι τώρα να μισολαβεί το δολάριο κτλ. Ενδεχομένως να συμφέρει και τη Ρωσία αυτό το πράγμα. Λοιπόν, άρα λοιπόν πρέπει να έχω ελευθερία κίνησης με σταθεροποιημένες ισοτιμίες, αλλά όχι κλειδωμένες ισοτιμίες. Πολύ δε περισσότερο με το ευρώ που δεν ξέρω τι θα πάθει όταν φύγω εγώ από το ευρώ. Εγώ θα ανακάμψω. Το ευρώ δεν ξέρω πού θα πάει. Οπότε θα είμαι κλειδωμένος εγώ με ένα νόμισμα που θα με τραβάει στο βάλτο. Πολύ δε περισσότερο όταν ξέρουμε που έχουν πάει τα PEGs. PEGs είναι το κλείδωμα της ισοτιμίας. Όπου έγινε αυτό το πράγμα, καταστράφηκαν οι οικονομίες. Αργεντινή, Βουλγαρία, Ζιμπάμπουε. Έτσι, η Ζιμπάμπουε προσπάθησε να αντιμετωπίσει τον υπερπληθωρισμό με PEG δολαρίου. Τσακίστηκε η οικονομία της, τα βράχια. Έτσι, μέχρι και αυτοί που πέραν μίζα, φάνησε ο κ. Μητσοτάκης κάποια χαρτονομίσματα. Φαντάζομαι είναι από τις μίζες αυτές που κυκλοφορούσαν στη Ζιμπάμπουε. Δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα. Θέλω να πω δηλαδή ότι θέλει μια προσοχή με τον τρόπο που προσεγγίζουμε τα ζητήματα της ισοτιμίας. Επειδή θεωρώ ότι δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Βαρουφάκης ή αυτοί που είναι δίπλα του ή πίσω του επέλεξαν να δοθεί αυτή η συνέντευξη, και επειδή νομίζω κάτι θα γίνει και στο Παρίσι με το Βαρουφάκη μέσα στις 23 του μηνός, δηλαδή αύριο μεθαύριο, έτσι, ναι, στις 23 του μηνός, τι, και πώς το κρίνεις εσύ αυτό το πράγμα σε σχέση με και με το Παρίσι και με την επιλογή αυτού? Ο κύριος Βαρουφάκης έχει στρατευτεί στην υπόθεση του διπλού νομίσματος. Ετοίμαζε τη χώρα να μας χώσει στο διπλό νομίσμα. Είναι κρεματόριο. Καταστροφή. Το διπλό νομίσμα. Ναι. Είναι συνώνυμος, να πούμε κιόλας, δύο παραδείγματα. Μπορούμε να πούμε χιλιάδες παραδείγματα από την αρχαιότητα. Μάλιστα, έχει μείνει τόσο κακό όνομα στο διπλό νομίσμα από την εποχή της αρχαιότητας που το βρίσκει στον Αριστοφάνη. Αναφέρεται στον Αριστοφάνη. Αναφέρεται πολύ στο οικονομικό του ξενοφόντα. Μπορεί να το δεις και στα πολιτικά του Αριστοτέλη, ειδικά στο ζήτημα του χρήματος που αναλύει. Δηλαδή έχει πολύ κακό όνομα. Υπάρχουν τα κείμενα του Κοπέρνικου που αναφέρεται στην τραγική ιστορία του διπλού νομίσματος. Όποτε μιλάμε τώρα 16ο αιώνα. Το ίδιο με τον νομό Γκρίσον, ότι δεν επιτρέπεται σε καμία οικονομία, γιατί το κακό χρήμα τρώει το καλό. Λοιπόν, να μας εξηγήσεις λίγο γιατί γίνεται αυτό το κακό. Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα? Γιατί το δεύτερο νόμισμα που μπαίνει για συναλλαγές συνήθως είναι νόμισμα, όχι συνήθως, πάντα είναι ένα νόμισμα το οποίο δημιουργεί ταχύτερες υποτιμητικές τάσεις από ό,τι θα είχε σε κανονικές συνθήκες. Αυτό το πράγμα ξεφτιλίζει παντελώς κυρίως την εργασία και τις αξίες που συνδέονται με τις βασικές συναλλαγές, τις υποδομές και την εργασία του ανθρώπου σε μια οικονομία. Γι' αυτό άλλωστε εισάγονται τα διπλά νομίσματα. Γι' αυτό, για παράδειγμα, για να ξεφτυλιστεί ταχύτερα η βουλγαρική οικονομία, μπήκε το δολάριο δίπλα στο βουλγαρικό λέπα. Και πραγματικά ήταν τα δίκαια ανάποδα οι Βούλγαροι και η βουλγαρική οικονομία, όπου και να συνέβη αυτό. Το ίδιο θα συμβεί και εδώ, εάν βάλουμε ένα παράλληλο νόμισμα. Στην Ελλάδα είχαμε τέσσερις ιστορικές περιπτώσεις με διπλό νόμισμα. Εκεί δηλαδή που είχαμε κλειδώσει με το χρυσό τη χρυσή δραχμή
είτε στην παλιά με το, στο 19ο αιώνα, στις δεκαετίες του 1860 μέχρι το 1890, είχαμε κλειδώσει με το, με το χρυσό γαλλικό φράγκο ένα προς ένα με, με τη χρυσή δραχμή είχαμε, ναι, που ήταν ίση με ένα προς ένα με το γαλλικό χρυσό φράγκο, αναγκάστηκε η κυβέρνηση και ξαναγκάστηκε από τους δανειστές της να βγάλει τη μετατρέψιμη δραχμή που ήταν 40% υποτιμημένη. Δηλαδή ήταν 1,40 σε σχέση με το, με το 1 που ήταν η χρυσή δραχμή. Και υπήρχαν και τα δύο, και η χρυσή. Και ναι, ναι. Το αποτέλεσμα ήταν σε λίγους μόνο μήνες ο πληθωρισμός να τρέχει τρελά και να υποτιμείται συνέχεια το, το... Αυτό έπαθε για παράδειγμα και η Κούβα όταν εισήγαγε το δολάριο σαν δεύτερο νόμισμα ή αν θέλεις ένα πέγκ δολαρίου με ένα δεύτερο ο, κουβανικό νόμισμα. Νόμισμα για τους τουρίστες, να το πούμε έτσι. Ακόμη και τώρα, ενώ έχει καταργηθεί αυτό το πράγμα στην κουβανική οικονομία, βέβαια οι Κουβανοί το κάνανε για να μαζέψουν συναλλαγματικό. Να μαζέψουν συνάλλαγμα. Αλλά ήταν η χειρότερη δυνατή επιλογή που θα μπορούσαν να είχαν κάνει. Λοιπόν, ακόμη και τώρα χτυπιούνται στα βράχια και σαν οικονομία, προσπαθώντας να ξεφύγουν από αυτές τις καταστάσεις του διπλού νομίσματος που το έχουν καταργήσει εδώ μεταξύ. Το 2009. Δεν είναι μόνο δύο νομίσματα, καθαρά νομίσματα, θα μπορούσε να γίνει διπλό νόμισμα με μορφή scrip. Scrip είναι λεγόμενη υποσχετική. Ναι. Το τυπώνει το κράτος σαν μια υποσχετική, ότι εγώ σου χρωστάω αυτά τα λεφτά και ένα δεύτερο τα λεφτά των χρημάτων πάρε μια υποσχετική. Λοιπόν, αυτό στο, στην Καλιφόρνια έγινε το 2009 με το IOU. Εξέδωσε ένα IOU για να καταλάβουμε ότι από την πρώτη βδομάδα. Τοπικά, μόνο στην Καλιφόρνια. Μόνο στην Καλιφόρνια. Και μιλάμε για τη μεγάλη, μια από τις 7η οικονομία στον κόσμο, αν τη θεωρήσεις αυτόνομα, και φυσικά μέρος της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου, έτσι, των ΗΠΑ. Γιατί το έβγαλε το IOU, γιατί το, η Κεντρική Τράπεζα αρνήθηκε να ενισχύσει την πτωχευμένη πολιτεία της Καλιφόρνια και η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση επίσης. Γιατί φοβόταν ότι θα κτηναχθεί το ομοσπονδιακό δημόσιο χρέος. Λοιπόν, τι έκανε λοιπόν ο κυβερνήτης Σβάρτσενέγκερ, εξέδωσε τα IOU, προμηθευτές και εργαζόμενοι στην πολιτεία. Κυβερνητική πάλι, δηλαδή αυτή η ιστορία. Λοιπόν, τι έγινε. Πληρωνόταν δηλαδή με αυτό το. Με IOU. Το αποτέλεσμα ήταν να προσπαθούν να τα ανταλλάσσουν τα IOU στις τράπεζες σε μέχρι μείον 50% της ονομαστικής τους αξίας. Δηλαδή έπαιρνες ένα IOU αξίας 100 ευρώ, πήγαινες στην τράπεζα και παίρνες 100 δολάρια και παίρνες 50 δολάρια. Σε τρεις μήνες μέσα όλες οι τράπεζες πάψανε να αποδέχονται τα IOU και τι κάνανε οι άνθρωποι, πήγαιναν στους μαυραγωρίτες, στους τοκογλύφους, στους αράφιδες να αλλάζουν. Καταλαβαίνεις με τι προμήθειες, τι καταστάσεις. Έγινε ο χαμός. Και κάτι έλεγαν οι εργάτες τότε εκεί. Ναι, οι εργαζόμενοι λέγανε, είχε ένα πολύ φημισμένο, το ήταν και στο διαδίκτυο, να το ψάξει κανείς, θα το βρει. Σαν παροιμία δηλαδή. Ναι, έναν ανέκδοτο. Λέγανε ότι έκλεισαν συμφωνία τα συνδικάτα τους με τον κυβερνήτη της πολιτείας, ας πούμε, μετά τα IOU. Ο κυβερνήτης της πολιτείας θα προσποιείται ότι τους πληρώνει και οι εργαζόμενοι θα προσποιούνται ότι θα δουλεύουν. Μάλιστα. Λοιπόν, σε αυτή την κατάσταση, ξέρουμε ότι ο κ. Βαρουφάκης ετοίμαζε IOU για την Ελλάδα από τη δήλωση του κ. James Galbraith, ο οποίος στις 27 Ιουλίου δήλωσε, με δημόσια δήλωσή του, γιατί τότε είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο με τη δημοσίευση μιας τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον κύριο Βαρουφάκη με κάτι εγκλέζους τοκογλύφους, έτσι, και έγινε χαμός και έκανε δημόσια δήλωση ο James Galbraith και έλεγε ότι είχαμε φτιάξει μια ομάδα εργασίας από το Φεβρουάριο στο Υπουργείο Οικονομικών που προετοιμάζαμε τη χώρα, το IOU, για να μην φύγει τελείως από το ευρώ. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, μάλιστα το επανέλαβε αυτό σε μια συνέντευξή του στον Der Spiegel τον Αύγουστο του ίδιου χρόνου, του 2015. Λοιπόν, άρα ξέρουμε, ετοιμάζανε αυτή την ιστορία και βέβαια θα πηγαίναμε σε διπλό νόμισμα υπό καθεστώς Brexit Schäuble. Αυτό το ετοιμάζανε οι αγορές και να το πούμε έτσι, τα στελέχη του κράτους λένε, έχουν βγάλει βρώμα ότι ο χολαργός του δούλεψε εκείνη την εποχή σε δοκιμαστική παραγωγή IOU, γιατί λογικό είναι, για να είσαι έτοιμος πρέπει να κάνεις δοκιμαστικές παραγωγές για να ξέρεις ότι μπορείς να τα βγάλεις αυτά τα πράγματα, και ήταν έτοιμοι να το φορέσουν στον Έλληνα αμέσως μετά το δημοψήφισμα. Όμως το δημοψήφισμα έγινε το απρόσμενο
υπήρξαν 62% όχι και, και τρελάθηκαν αυτοί, διότι εάν βάζανε διπλό νόμισμα τότε, μέσα σε μία με δύο εβδομάδες θα καιγόταν ολόκληρη Ελλάδα. Και επειδή τρόμαξαν, έφεραν όπως όπως το τρίτο μνημόνιο, το οποίο ψηφίστηκε μες τον Αύγουστο από τον κύριο Τσίπρα, ώστε να εξοδοθεί ακόμη, να εξουθενωθεί ακόμη περισσότερο η οικονομία και ο Έλληνας, προκειμένου να τους έρθει μετά το διπλό νόμισμα. Ο κύριος Βαρουφάκης έκανε την περίφημη ηρωική έξοδο ως αντιμνημονιακός και ανθεκτικός στους εκβιασμούς και τέτοια κουρά αφέξαλα, μόνο και μόνο για να τον βάλουν στο μπούσκιο και να μας τον φέρουν όταν θα προκύψει το θέμα του διπλού νομισματός. Από τότε με πλάτες του Σόιμπλε του ίδιου, αλλά και των συμβούλων του, ένας από τους μεγαλύτερους θαυμαστές εισαγωγικά του κύριου Βαρουφάκη είναι ο προσωπικός συμβούλος του Σόιμπλε, ο Βέρνερ Ζιν, ο οπαδός του διπλού νομίσματος για την Ελλάδα. Λοιπόν, και ο σχεδιαστής της λύσης Σόιμπλε, αυτός ήταν ο εμπνευστής, αυτός που σχεδίασε τη λύση Σόιμπλε, λοιπόν, που έγινε, για να ξέρουμε ποιος είναι ο κύριος και τι ετοιμάζεται σαν την ιστορία. Στις 23 του μηνός, λοιπόν, πάει στο Παρίσι και κλεισμένων των θυρών, γιατί δεν δέχτηκε αντιπαράθεση δημόσια με τα κινήματα που υποστηρίζουν την έξοδο από το ευρώ, κυρίως στη Γαλλία, το κίνημα που έχει επικεφαλής τον κύριο Νικονόφ, ο οποίος ήταν και υποψήφιος στις γαλλικές εκλογές σαν πρόεδρος, πρώην κομμουνιστής, δηλαδή μάλλον σωστότερα να το πούμε πρώην μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Γαλλίας, ένας από τους πιο επιφανείς οικονομολόγους, σύμβουλος πολλών κυβερνήσεων στη Λατινική Αμερική, που προσπάθησαν να ανακάμψουν, τέλος πάντων να ξεφύγουν από την νεοαπικιοκρατική σχέση με τους Αμερικανούς. Λοιπόν, δεν δέχτηκαν φυσικά συζήτηση, γιατί ο κύριος Βαρουφάκης τελευταία φορά που βρέθηκε σε αντιπαράθεση ήταν το καλοκαίρι του 2011 στην πλατεία Συντάγματος. Από τότε μην τον είδατε τον Παναή. Λοιπόν, και γίνεται μια αντιεκδήλωση στο Παρίσι στις 22 του μηνός, όπου γίνεται ακριβώς αυτό. Διατύπωση των θέσεων, ότι τι λέτε, πού πάνε να μας πάνε εκεί πέρα. Το φοβερό βέβαια και εντυπωσιακό, και αυτό το απευθύνω κυρίως στους συναγωνιστές από τη ΛΑΕ, είναι να εξηγήσουν γιατί η ΛΑΕ δεν θα είναι στην εκδήλωση των Γάλλων, των κινημάτων που αντιπαρατίθεται στο σχέδιο B. Εκεί θα είναι το σχέδιο B, δεν θα είναι το σχέδιο X. Ναι, εκεί το λέμε B. Ναι, εκεί είναι Voldemort. Λοιπόν, δεν θα είναι ο βουλευτής που υποστηρίζει το ΛΑΕ. Αυτό λέω. Γιατί δεν πάνε στις εκδηλώσεις, στην αντιεκδήλωση, συγγνώμη, και πάνε, έστω και σαν παρατηρητές του κυρίου Χουντή, στον κύριο Βαρουφάκη. Να πούμε επίσης ότι εκεί θα είναι και ο κύριος Λαπαβίτσας, ο συμμετέχων στην εκδήλωση, και η κυρία Κωνσταντοπούλου. Να μου πείτε, εντάξει, να γίνει συζήτηση, αλλά γιατί αυτή η προνομιακή σχέση για συζήτηση με τον κύριο Βαρουφάκη, και ας πούμε δεν γίνεται συζήτηση και με τους άλλους. Αυτό λέω, για μένα λέει πολλά. Μάλιστα. Λέει πολλά για τους προσανατολισμούς και τα ανοίγματα. Και αν ήταν εδώ ο Παναγιώτης, θα το συζητήσουμε ακόμη πιο έντονα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, ο καθένας καταλαβαίνει και πρέπει να πάρει θέση σε αυτή την ιστορία. Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Υπάρχει περίπτωση ο κύριος Βαρουφάκης, πριν πας αυτό, να κάνει κόμμα ευρωπαϊκό? Ναι, έτσι είπε. Και μάλιστα το δυστύχημα όλων είναι ότι πρόκειται να το κάνει στο παλιό θέατρο του Μπρέχτ στο Βερολίνο. Αυτό που είναι πραγματικά στην περιοχή, στη γειτονιά. Το Μπερνίνα Σάμπλ, έτσι. Ναι, ήταν, μετρομάστηκε. Η περιοχή ήταν το Λαϊκό Θέατρο. Ήταν η περιοχή του Λαϊκού Θέατρου. Ναι. Το Μπερνίνα Σάμπλ ήταν μετά. Αργότερα, ναι. Επισκάτορ ήταν, ναι, αυτό το Λαϊκό Θέατρο. Ναι. Λοιπόν, στην περιοχή όπου δολοφονήθηκε η Ρόζα Λούξεμπουργκ και ο Καρλ Λίμπνεχτ, και βεβαίως ήταν το επαρθετικό κέντρο το Βερολίνο. Από εκεί ξεκίνησαν οι Σπαρτακιστές με τα πρώτα οδοφράγματα και τα λοιπά το 1918-1919. Είναι ντροπή και μόνο αυτό το πράγμα. Είναι η προσπάθεια να ξεφτυλιστούν σύμβολα, αναφορές, όχι μόνο για τους Γερμανούς, αλλά για την παγκόσμια ιστορία. Είναι, να το πούμε, ένα είδος όπως γίνεται εδώ πέρα με την Ένωση Κεντρών στο Κοινοβούλιο. Ο Λεβέντης που ξεφτυλίζει την πολιτική, έτσι, και μόνο που τον βλέπει στο Κοινοβούλιο, έτσι ξεφτυλίζεται σύμβολα, αναφορές και όλα αυτά τα πράγματα για ένα ιστορικό κίνημα. Δηλαδή εκεί θα κάνει το συνέδριό του. Εκεί το ένα, η την έναρξη.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα βεβαίως να πούμε στο φίλο το Σπύρο εδώ που μας ρωτάει πώς κρίνει το εγχείρημα το 1101 μέσω του Press Project. Για μένα όλα αυτά, το συγκεκριμένο εγχείρημα είναι μια ελαφροίσκιωτη προπαγάνδα υπέρ Βαρουφάκη και διπλού νομίσματος. Ο Κωνσταντοπούλου δεν είναι εκεί όμως. Πάει. Πάει στους 1001. Ναι. Είναι δίπλα στον κύριο Βαρουφάκη. Τώρα από εκεί και πέρα, αν θα διατηρηθεί αυτή η σχέση ή όχι, είδομαι. Απλά δεν την είδα όμως την κυρία Κωνσταντοπούλου να συμμετάσχει σε ανοιχτούς διαλόγους δημόσιους για το εθνικό νόμισμα. Συμμετείχε όμως στη διαδήλωση κάτω από ένα κόκκινο πανό που δεν ήταν της ΛΑΕ. Κάποια κίνηση λέει για κάτι. Ίσως είναι αυτή του Βαρουφάκη. Ναι, δεν ξέρω, γιατί και ο κύριος και ο κύριος Βαρουφάκης δηλώνει ελευθεριακός κομμουνιστής. Μάλιστα. Μετά πηδήξαμε όλοι μαζί στο Σικουάνα να πνιγούμε, γιατί μετά από όλα αυτά, εντάξει, δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, και ξέρεις, πηδώντας εκεί πέρα μπορεί να είμαστε και ατύχοι, να πέσουμε πάνω σε φορτηγίδα δηλαδή. Λοιπόν, λέει, φέρτε στην εκπομπή το λαβαζάνι μας, λέει ένας φίλος εδώ που μας έγραψε μήνυμα. Α, το προσπαθήσουμε. Εντάξει, βεβαίως. Να πούμε κιόλας αυτό το πράγμα που λέγαμε προηγουμένως, ότι από την Δευτέρα που θα είμαστε. Από την ερχόμενη εβδομάδα στο κτίριο της εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών που είναι στην οδό το ΣΥΤΣΑ 11 θα ξεκινήσουμε μια σειρά από συνομιλίες με τον κόσμο με στόχο να διαφωτίσουμε τον κάθε πολίτη πάνω στο θέμα της μετάβασης σε μια ανάταξη της οικονομίας με βασικό όργανο το εθνικό μας νόμισμα. Δηλαδή εκεί θα είναι σαν μορφή σεμιναρίου και συζήτησης με τελικό στόχο να ξεφοβηθεί ο κόσμος από αυτά που του λένε ότι αν φύγουμε από το ευρώ καταστρεφόμαστε, ότι η δραχμή θα μας καταστρέψει, ότι θα γίνει πόλεμος, θα γίνει κατακλυσμός, πρέπει να φτιάξουμε κυβωτό κλπ. Και το δεύτερο είναι στο Ινερτ Όπεν. Και στην Ερτ Όπεν τη Δευτέρα εκεί. Δευτέρα, στις μία. Το μεσημέρι, ναι. Στις μία η ώρα είναι. Θα έχουμε μία συνομιλία εκεί με θέμα τα γεγονότα που ήδη τώρα φουντώνουν και από την Παρασκευή και να περάσουμε σε αυτό το θέμα. Ναι. Θα έχουμε εξελίξεις, γιατί ήδη έχουμε μόνο στην περιοχή του Κάστρου. Το Κάστρο είναι ένα κομβικό χωριό στην παιδινή περιοχή που είναι μετά τη Βιωτία. Mm-hmm. Έτσι είναι και το χωριό λέγεται κάστρο, ξέρεις. Διότι έχει ένα κάστρο εκεί. Όχι. Γιατί... Έχει ένα πελασγικό κάστρο. Πελασγικό κάστρο. Γιατί η περιοχή ήταν λίμνη, στη μέση υπήρχε ένα νησί το οποίο υπάρχει ακόμη και πάνω υπάρχουν τα υπολείμματα ενός πελασγικού κάστρου. Λοιπόν, εκεί στο κάστρο ήδη έχουν φτάσει 2.000 και πλέον τραχτέρ. Και τραχτέρ υπάρχουν επίσης στη Νίκαια, υπάρχουν επίσης πάνω στα σύνορα. Υπάρχουν επίσης και σε άλλα σημεία όπως και στην Πελοπόννησο και λέγεται, από ό,τι άκουσα έναν από τους ηγέτες των αγροτών, ότι εάν ο καιρός στοιχειωδώς βελτιωθεί θα έρθουν πάρα πολλά ακόμα τραχτέρ τα οποία θα ξεπεράσουν τις 10.000 που υπολογίζουν τώρα, διότι θα έρθουν και τα τραχτέρ εκείνα που δεν έχουν καμπίνα. Και κάπως προστατεύεται η καμπίνα, προστατεύει και βέβαια, τον να μην κρυώνει. Οφείλει να είναι να μην ακούσουν κανέναν άγροτο πατέρα και να κατέβουν στην Αθήνα. Γιατί ο στόχος δεν είναι να κλείσεις το δρόμο και να αντιπαρατίθεσαι με τον επαγγελματία που θέλει να κάνει τη δουλειά του. Ο στόχος είναι να δώσεις μήνυμα αγώνα και αδιάλακτη στάση απέναντι σε αυτό το κατοχικό καθεστώς, σε αυτή την κυβέρνηση. Δεν είναι δυνατόν να βρισκόμαστε μια ζωή απέναντι ο ένας στον άλλον. Έλεος δε παιδιά. Γιατί σε αυτή την περίπτωση δίπλα στον αγρότη θα σταθεί και ο έμπορος και ο επαγγελματίας. Έτσι, γιατί περνάει τα ίδια βάσανα. Και μόνο έτσι μπορούμε να πετύχουμε σε αυτόν τον αγώνα. Πάντως άκουσα το πρωί έναν εκ των ηγετών των αγροτών, ένα άνθρωπο που τον κατάλαβα ότι είναι ιδιαίτερα συγκροτημένος με γνώσεις και νομίζω ότι είναι πολύ κοντά στις δικές μας απόψεις και θα πρέπει να τον πλησιάσουμε. Γιάννης είναι το μικρό του όνομα.
ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος που και ο δημοσιογράφος που κατά κάποιο τρόπο του έπαιρνε συνέντευξη είπε ότι από πολύ παλιά αυτός ο άνθρωπος ξεχωρίζει για τις γνώσεις του και για το αγωνιστικό του φρόνημα. Πρέπει ίσως να τον πλησιάσουμε, ανάγκη να τον φέρουμε και εδώ ή έστω τηλεφωνικά. Έλεγε λοιπόν ο άνθρωπος ότι καταστρεφόμαστε. Μετά από λίγα χρόνια στην ιστορία θα θυμόμαστε τις ημέρες που η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έδωσε επιδοτήσεις και βοήθησε με διάφορους τρόπους την αγροτιά, αν και τα τρώγανε ενδιάμεση, εκείνη την ημερομηνία, και η δεύτερη ημερομηνία θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τώρα μας καταστρέφει. Θέλει να μας καταστρέψει. Ο τρόπος που πάει να μας φορολογήσει είναι να σταματήσουμε, να παρατήσουμε τα χωράφια και να πάμε σε μια άλλη χώρα. Να σημειώσω ακόμα ότι αυτή τη στιγμή έχει καταληφθεί και το λιμάνι της Νάξου. Γύρω στα 350 τραχτέρ κλείσαν το λιμάνι. Βεβαίως έχουν απεργία τα καράβια και δεν πάνε καράβια σήμερα, αλλά όπως είπε ο άνθρωπος που είναι επικεφαλής των αξιωτών εκεί, που μίλησε σε ραδιόφωνα, είπε ότι εμείς μέχρι την Παρασκευή κλείνουμε το λιμάνι. Την Παρασκευή θα αποφασίσουμε αν θα συνεχίσουμε. Φαίνεται ότι μπαίνουμε σε μέρες που μας επιφυλάσσουν πολλά πράγματα, Δημήτρη. Και η εκπομπή μας τη Δευτέρα πιστεύω θα έχει πολλά πράγματα να διεξέλθει εκεί. Νομίζω ότι γενικότερα, αν θέλεις υπάρχει και θέμα οπτικής. Δηλαδή, στην κατάσταση που πραγματικά βρισκόμαστε, βλέπουμε πραγματικά, τουλάχιστον μέχρι τα τωρινά στοιχεία, μια κλιμάκωση της λαϊκής κινητοποίησης, ναι, ανάλογη με εκείνη που είχαμε πριν 3-4 χρόνια. Αυτό το πράγμα μας βάζει επιταχικά καθήκοντα. Γιατί εδώ θα παιχτεί το ζήτημα του προσανατολισμού. Κάποιοι θα προσπαθήσουν είτε με καλές προθέσεις είτε με κακές προθέσεις να το εγκλωβίσουν σε μια κοινοβουλευτικού τύπου αντιπολίτευση, του στυλ ψηφίστε μας για να σας λύσουμε το πρόβλημα ή για να ενισχυθεί ο αντιπολιτευτικός λόγος, και υπάρχει και η άλλη πλευρά, η άλλη λογική, την οποία αντιπροσωπεύει το ΕΠΑΜ, που λέει ότι τώρα όλοι μαζί, λαϊκή ενότητα, να ανατραπεί το καθεστώς. Μάλιστα. Να ανατραπεί το καθεστώς. Γιατί αν δεν ανατραπεί αυτό το καθεστώς κατοχής που έχουμε της χώρας, τελειώσαμε. Δεν είναι να συζητάμε. Ήδη οι ευρωπαϊκές εφημερίδες, Δημήτρη, να πληροφορήσουμε τον κόσμο μας εδώ που μας ακούει, γράφουν αυτές τις μέρες ότι δεν θα αντέξει αυτή η κυβέρνηση, ότι σύντομα πιθανόν να έχουμε εκλογές. Δεν διαφωνώ. Απλά το θέμα μας είναι ότι εγώ απλά εκεί ήθελα να ξέρω, και επειδή για ένα μέλος ή φίλος του ΕΠΑΜ αυτό το πράγμα θεωρείται και οφείλει να θεωρείται ως κορύφωση κοινωνική, εάν τώρα αγωνιστές που έχουν αγωνιστές του πατριωτικού μετώπου, της προσπάθειας να αναδειχθεί ως το εθνικό απελευθερωτικό καθήκον μπροστά μας, και ο αγώνας για την απελευθέρωση της χώρας δεν το πετύχει να μπει μπροστά και να διαμορφώσει αυτές τις προϋποθέσεις, τότε δεν ξέρω γιατί υπάρχουμε. Σωστά. Να το βάλουμε ξεκάθαρα. Εδώ δεν χωρατεύουμε, εδώ δεν παίζουμε, χάνεται μια ολόκληρη χώρα. Εδώ δεν πρόκειται για μια απλή διαμαρτυρία για να χτυπήσουμε στην πλάτη τους αγρότες ή τους επαγγελματίες και να πούμε μετά δεν πειράζει ρε παιδιά, το όλο θέμα μας είναι να καταλήξουμε να πάρουμε 5 ψήφους παραπάνω. Εδώ κινδυνεύει η πατρίδα. Και όταν κινδυνεύει η πατρίδα ή είσαι μπροστά και προσπαθείς να δώσεις το καλύτερο σου εαυτό, ό,τι και αν χρειαστεί, στο σωστό προσανατολισμό της κινητοποίησης της κοινωνίας, ή δεν αξίζεις φράγκο και πήγαινε σπίτι σου. Πού πάμε λοιπόν, ποιος αλήθεια είμαι εγώ και πού πάω, ένα τραγούδι του Σαββόπουλου, ένα μικρό διάλειμμα φίλες και φίλοι μας και επανερχόμαστε. Αγάπητες φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κατσάκης, μαζί μου ο Λάμπρος ο Παπαδημητράκης, ή μάλλον σωστότερα σήμερα ο Λάμπρος ο Παπαδημητράκης μαζί με τον Δημήτρη Κατσάκη. Λοιπόν, να πούμε ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή, όσοι διά του email μπορείτε στο μικρόφωνο dk@gmail.com, μικρόφωνο dk@gmail.com, και επίσης στο τηλέφωνο επικοινωνίας 210-34-28-676, 210-34-28-676, για όποιον θέλει ζωντανά να κουβεντιάσουμε στον αέρα.
Να πούμε κιόλας ότι ο φίλος, ένας φίλος μας έστειλε ένα σχόλιο έτσι, με την αφορμή της συζήτησης που κάναμε για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προηγουμένως. Μιας και είχατε κουβέντα για το καθεστώς Σικελίας που επικρατεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να σας ενημερώσω ότι πριν λίγο ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης, δήλωσε ότι η κυβέρνηση πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλίσει τη λειτουργία των τηλεοπτικών σταθμών που εκπέμπουν εδώ και 30 χρόνια. Μην ξεφύγουμε από τους αλαφούζους, τους Βαρδινογιαννέους και τους Μπομπολέους. Θα πάθει κάτι ο κύριος Λεβέντης. Είναι θέμα υγείας. Και ψήφιζε εσύ, ανόητε, που πιστεύεις ότι ο Λεβέντης είχε κάτι διαφορετικό. Ψήφιζε εσύ. Αυτός πρέπει να ενδιαφέρεται για το δικό του κανάλι. Μην το πείσουμε. Κοίταξε, αυτός είναι μια περίεργη περίπτωση, έως θα έλεγα ψυχιατρικής υφής περίπτωση. Έτσι, εδώ έφτασε το σημείο να μου πει άνθρωπος ότι τι θαυμάσια μόρφωση έχει ο αγράμματος αυτός τύπος. Δηλαδή είναι απίστευτο, ας πούμε, μερικές φορές πώς τα μέσα μας ξέρουν. Ναι. Σας ακούμε. Ναι, γεια σας. Ναι, ακούμε. Μια ερώτηση για τον κύριο Καζάκη. Ναι, ακούμε. Τι θα γίνει όσο αφορά τις τράπεζες. Σχετικά με τι εννοείτε. Με τα capital controls. Αν θα ανοίξουν οι τράπεζες. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Αν θα ανοίξουν οι τράπεζες. Ναι, αν θα γίνει άρση των capital controls. Χθες είχαμε κάνει μια ολόκληρη εκπομπή για τις τράπεζες, την ακούσατε? Όχι, δεν την είχα παρακολουθεί. Ακούστε τώρα τι απάντηση σας δίνει ο κύριος Καζάκης. Κοιτάξτε, για τα ζητήματα των capital controls, μόλις αυτή τη βδομάδα χειροτέρευσαν οι όροι των capital controls. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα αυτή τη στιγμή των σωληψιών με το εξωτερικό. Λοιπόν, έχουν χειροτερεύσει οι όροι. Ειδικά πώς να το πω, αν έχετε δοσοληψίες είτε σαν επιχειρηματικές είτε ιδιωτικές, κάνοντας παραγγελίες με το εξωτερικό, χειροτέρευσαν οι όροι. Που σημαίνει ότι πάμε από το κακό στο χειρότερο. Δεν βλέπω εγώ προσωπικά με ποιον τρόπο μπορούν να αρθούν τα capital controls. Τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον. Μάλιστα. Κύριε Καζάκη, είμαστε δύο φανατικές θαυμάστριες. Θα σας δούμε σχεδόν κάθε μέρα την εκπομπή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος σας είναι πάρα πολύ ωραίος, ένας ειλικρινής άνθρωπος και μακάρι να υπήρχαν τέτοιοι άνθρωποι να κυβερνούν τον τόπο μας και όχι αυτοί που... Ελάτε να σας γνωρίσουμε, να μας ακούσετε και από κοντά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Και εσύ να είστε καλά, γεια σας. Άντε. Καλή χρονιά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Σοβαρά επεισόδια εξελίσσονται σήμερα στις 10, από τις 10 η ώρα το πρωί στην Κομωτινή, έξω από το κτίριο Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, με τους αγρότες να έχουν εξαγριωθεί από την παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλη Αποστόλου και την άρνησή του να συνομιλήσει με όλους τους συγκεντρωμένους. Να δεις τελικά που αυτοί οι αριστεροί θα γίνουν χειρότεροι από φασίστες. Λοιπόν, έχουμε και τραυματία αγρότη εκεί. Ναι, ρίξανε δακρυγόνα μέσα στην. Ναι, υπήρξε παρέμβαση το ΜΑΤ, υπάρχουν δακρυγόνα, υπάρχουν τραυματίες και λοιπόν με εντολή του Υπουργού απαγορεύτηκε η δημοσιογραφική κάλυψη της συνάντησης αγροτών και Υπουργού που είναι σε εξέλιξη μετά από όλα αυτά, μετά τα ΜΑΤ κτλ. Γιατί δεν υποχώρησαν οι αγρότες. Νεότερες πληροφορίες, οι δημοσιογράφοι. Δεν ξέρω ποια εφημερίδα είναι, του χρόνου, μάλλον, συγγνώμη, τοπικές εφημερίδες του χρόνου. Ο χρόνος της Κομωτινής. Θα μεταδώσουν σε νεότερη ανάτηση που μας τη στέλνουν και στην εκπομπή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να πούμε παρακάτω μερικά έτσι μερικά. Μας στέλνει ένα mail ο Κώστας Βέρμπης από την Ιγουμενίτσα. Με συγχωρείς που λέω το όνομα, είναι συναγωνιστής και φίλος από την Ιγουμενίτσα, την Ακριτική. Το διάβασα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν τελείωσε τίποτα. Τώρα είναι στα καλύτερά μας. Και σαν ΕΠΑΜ δηλαδή, και σαν αγωνιστές, και η καλύτερη, η πιο ευνοϊκή συγκυρία για την πατρίδα. Με την έννοια της κοινωνικής κινητοποίησης και επαγρύπνησης. Δεν έχουν τελειώσει η ώρα. Τώρα είναι. Και τώρα μας στέλνουν επίσης ένα μήνυμα ότι να συνεχίσουμε τις εκπομπές με το σύστημα με το οποίο, δηλαδή με νέο σύστημα, το σύστημα με το οποίο κάναμε τις τελευταίες αυτές εκπομπές, το οδεύοντας προς την... Ναι, αυτό μας λέει και ο φίλος από την Ελευσίνα. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές, λέει, στις πορείες στο κέντρο. Σου είπα ότι αντί να πείθα ανθρώπους να ψηφίσουν το ΕΠΑΜ και σένα, αντιμετωπίζοντας την επιφυλακτικότητα και τους ονειδεσμούς τους, θέλω να κατέβω υποψήφιος με δικά μου έξοδα, ώστε να ξέρουμε ποιον έχουν να κάνουν. Δώσε όμως ένα μακάρι να είχαμε τέτοιους ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα. Ειλικρινά.
Λοιπόν, δώσε όμως ένα εργαλείο σε όλους μας που προσπαθούμε να κάνουμε συζητήσεις. Στις τελευταίες εκπομπές ακούμε για το πρόγραμμα, αλλά θα βοηθούσε, πιστεύω, εάν είναι δυνατόν, να γίνει σειρά εκπομπών συγκεκριμένα για κάθε ενδιαφερόμενο. Δηλαδή, κόκκινα δάνεια, για επιχειρηματίες, για συνταξιούχους, για παιδεία, υγεία. Έτσι, όταν μιλάμε κάπου, θα μπορούμε να βρίσκουμε τη συγκεκριμένη εκπομπή και εύκολα θα ακούνε το θέμα που τους ενδιαφέρει και όχι πολλά μαζί. Σωστά δεν λέω, που νομίζω ότι μπερδεύουν λόγω όγκου πληροφοριών, με σεβασμό και εκτίμηση, ο φίλος ο Διογέννης. Λοιπόν, να του πούμε κάτι του Διογέννη. Ο Διογέννης από τη Λευσίνα κιόλας. Ναι, και από την Λευσίνα. Τώρα μου έτσι. Που έψαχνε άνθρωπο. Ναι, ο συνειρμός. Λοιπόν, Διογέννη, με το εξαιρετικό σου όνομα, ξεκινάμε διαλέξεις στο κέντρο της Αθήνας. Που θα καταγράφονται, βέβαια. Θα καταγράφονται και από την ερχόμενη εβδομάδα, ακριβώς πάνω σε αυτά τα θέματα, θα γίνεται ένα είδος σαν σεμινάριο προς τον κόσμο, το οποίο αργότερα πιθανόν να το δείτε και στην τηλεόραση τη διαδικτυακή που ετοιμάζουμε. Είναι πράγματι κρίσιμες ημέρες που περνάμε και οι επόμενες εβδομάδες και μήνες θα είναι εγώ πολύ μιλίζω... σημαντική για τη χώρα. Κοίταξε να δεις κάτι, εγώ έχω μια οσμή στον αέρα, μπορεί να πέσω έξω, μπορεί να πέσω έξω, αλλά ίσως να είναι η ιστορική μου αισιοδοξία, δηλαδή που πάντα με χαρακτηρίζει. Δηλαδή... Μάλιστα. Έχω οσμή στον, πιάνω οσμή στον αέρα ανάλογη με εκείνη του 11. Παρεπιπτόντως, επειδή με ήξερες από τότε, ήμουν ο μόνος που φώναζα τότε και έλεγα ότι θα βγει ο κόσμος στους δρόμους. Αν θυμάσαι, ναι. Το έλεγα από το 10 που είχαμε στην Τοσίτσα ανάλογες συζητήσεις. Το έλεγα στον Παναγιώτη που μου έλεγε τότε, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, μου έλεγε: ρε, εσύ ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Και τότε αντί να πει διαγραφή του χρέους και έξοδα, που το λέει τώρα, έλεγε μαζικό λαϊκό εκβιασμό. Εντάξει, μια κολοκύθα κομματικής, γι' αυτό και τα χωρίσαμε τα τσανάγια μας, δηλαδή, γι' αυτό και δεν είναι. Λοιπόν, και του έλεγα, κάνεις λάθος, ο κόσμος θα βγει έξω και πρέπει να είσαι έτοιμος. Όταν θα βγει αυτός ο κόσμος, θα δώσει προσανατολισμό και οργάνωση. Τότε δεν υπήρχε ΠΑΜ, έτσι. Δεν είχαμε κάτι το οργανωμένο και πίστευα ότι μέσα από την αριστερά κάτι μπορεί να... Δημήτρη, ο κόσμος ήδη είναι στους δρόμους. Έχουμε 10.000 τρακτέρ τώρα αυτή τη στιγμή. Αυτό με την κλιμάκωση. Δίπλα στους δρόμους. Έτσι, με την κλιμάκωση. Και θα παιχτεί γρήγορα, πολύ γρήγορα, το ζήτημα οργάνωσης και προσανατολισμού όλου αυτού του κινήματος, ώστε να συντονιστεί σωστά και να πάει προς τη σωστή κατεύθυνση. Το λιμάνι της Νάξου. Το λιμάνι της Νάξου το έχουν καταλάβει 350 τρακτέρ. Λοιπόν. Ένας φίλος μας λέει, ο Θανάσης, μας έχει στείλει ένα email που μιλάει για το Δέλτα Νιτάφ. Μάλλον είναι, πρόκειται για κάποιο άθρο, φαντάζομαι. Το Δέλτα Νιτάφ και η Παγκόσμια Τράπεζα ιδρύθηκε κατόπιν του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου και της νέας τάξης πραγμάτων που μας συνοδεύει έκτοτε. Οι χώρες δίνουν λεφτά στο Δέλτα Νιτάφ για να τη σώζει από τις ασωτίες των κυβερνήσεών τους. Αν μια χώρα χρεώς της ξεμείνει από συνάλλαγμα και δεν έχει να πληρώσει τα χρέη της, ζητεί την επέμβαση του Δέλτα Νιτάφ που έρχεται με ένα πρόγραμμα συμμόρφωσης, conditionalities. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Καταρχάς δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, το Δέλτα Νιτάφ και η Παγκόσμια Τράπεζα, αλλά κυρίως το Δέλτα Νιτάφ, δημιουργήθηκε ως στυλοβάτης του συστήματος Bretton Woods. Ποιο ήταν το σύστημα Bretton Woods? Το σύστημα Bretton Woods ήταν περίπου 40 με 50, αν θυμάμαι καλά, διαφορετικά νομίσματα, εθνικά νομίσματα, δέθηκαν με το δολάριο, το οποίο δολάριο δέθηκε με το χρυσό. Όποιο, επειδή για να μην σπάσει η κλειδωμένη ισοτιμία του συγκεκριμένου νομίσματος, ανάμεσα αυτά τα νομίσματα δέθηκε και η δραχμή, με την περίφημη νομισματική μεταρρύθμιση Μαρκεζίνη, όπου εσβήστηκαν τα μηδενικά και ένα δολάριο ισοδυναμούσε με 30 δραχμές. Αυτή η ισοτιμία κλειδώθηκε προκειμένου να στηριχτεί το σύστημα Bretton Woods. Λοιπόν, το Δέλτα Νιτάφ, ποια ήταν η δουλειά του την εποχή εκείνη? Σε περίπτωση που το ισοζύγιο πληρωμών, οι ανάγκες για συνάλλαγμα δηλαδή, ήταν μεγάλες και έτσι οι υποτιμητικές τάσεις του νομίσματος ήταν πολύ έντονες, τι έπρεπε να κάνει το Δέλτα Νιτάφ? Να παρέμβει και να σου δώσει τα επιπλέον δολάρια που χρειαζόσουν για να αποσοβήσει τυχόν σπάσιμο της κλειδωμένης ισοτιμίας. Τελικά δεν μπόρεσε να αποφευθεί αυτό το 1973 μετά την κατάρρευση των τιμών του πετρελαίου, όπου τελείωσε για τον Bretton Woods. Τότε μπήκε ένα ζήτημα: τι το θέλουν το Δέλτα Νιτάφ? Και τότε οι Αμερικανοί επινόησαν
τη νέα λειτουργία του ΔΝΤΑΦ. Το ΔΝΤΑΦ θα ασκούσε πολιτική διάσωση των τραπεζών τους, δηλαδή των δανειστών. Και έτσι ακολούθησε τη νέα πολιτική, πολιτική δηλαδή των conditionalities ή της Washington Consensus όπως λέγεται, δηλαδή της πολιτικής όπου όταν μια χώρα δεν μπορεί πλέον να εξυπηρετήσει τα χρέη της, παρεμβαίνει το ΔΝΤΑΦ, μετά βέβαια πρόσκληση, παρεμβαίνει το ΔΝΤΑΦ προκειμένου να διευκολύνει τη χώρα για τα χρέη της, προστατεύοντας τα συμφέροντα των δανειστών σε αυτή την ιστορία. Και τη βάζει στη λογική της διαθροτικής προσαρμογής, των conditionalities δηλαδή, που γίνεται αυτά τα πράγματα. Αυτό όμως έγινε μετά την κατάρρευση του Bretton Woods, ο ρόλος αυτός του ΔΝΤΑΦ, που έχει και σήμερα βεβαίως. Δεν είναι τυχαίο ότι στη δεκαετία του 90, κυρίως στο 1998, όταν κατέρευσαν οι ασιατικές τίγρεις την εποχή εκείνη, είχαμε και μεγάλο πρόβλημα της κατάρρευσης χρεοκοπίας της Ρωσίας της εποχής εκείνης. Τι έγινε, υπήρξε μεγάλη συζήτηση πάλι για το ΔΝΤΑΦ. Ακόμη και συντηρητικοί συγγραφείς της εποχής εκείνης, οι εκπρόσωποι του χρηματιστικού κεφαλαίου, ζήτησαν να διαλυθεί το ΔΝΤΑΦ, γιατί ήταν άχρηστο τελικά, δεν μπορούσε να διασώσει χώρες από τη χρεοκοπία. Και τι το θέλαμε το ΔΝΤΑΦ? Ένας από αυτούς που πήρε αυτή τη θέση ήταν ο Μίλτον Φρίντμαν. Ένας άλλος ήταν ο Walter Ρίστον, ο οποίος ήταν ο ιστορικός πρόεδρος του Citigroup, Citibank. Λοιπόν, απέναντί του στάθηκε ενάντιος ο George Soros. Οι συζητήσεις γίνονταν διαμέσου των στυλών της New York Times και της Washington Post. Ο Soros έλεγε προς Θεού μην διαλυθεί το ΔΝΤΑΦ, γιατί θα έχουμε το μηχανισμό εκποίησης των χωρών προς όφελος των κερδοσκόπων δανείων. Οι άλλοι πιστεύαν ότι αρκούσε η αμερικανική ισχύς για να επιβληθεί το συμφέρον των Αμερικανικών τραπεζών. Ο Σόρος όμως, σαν μια παγκοσμιοποιημένη κλίκα, εκπρόσωπος μιας παγκοσμιοποιημένης πλέον άψουσας τάξης, ήθελε αυτούς τους μοχλούς ως μοχλούς παγκόσμιας διακυβέρνησης, ώστε να μην εξαρτάται από τους πολιτικούς σχετισμούς ακόμη στις μεγάλες χώρες, ακόμη και αν αυτές είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Να μην εξαρτούνται τα συμφέροντά του από το πώς. Να εξαρτάται από μια παγκόσμια τράπεζα. Έτσι διατηρήθηκε το ΔΝΤΑΦ και μετά τις χρεοκοπίες του 1998-2001 και υποφέρουμε εμείς σήμερα, διότι ακόμη χειρότερο για το ΔΝΤΑΦ αποδείχθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη χειρότερο για το ΔΝΤΑΦ. Λοιπόν, μια δήλωση του Υπουργού Γεωργίας και Τροφίμου, όπως λέγεται, του κυρίου Αποστόλου από την Κομοτηνή, λέει ο κύριος Υπουργός, δεν είναι στην κουλτούρα μας ούτε η βία ούτε τα ΜΑΤ. Το είδαμε τώρα στο ίντερνετ, και όμως ούτε η βία, αλλά επιτέθηκαν τα ΜΑΤ και είχαμε και τραυματίες. Λοιπόν, νέα πρόκληση Μοσκοβισή, η Ελλάδα είναι ειδική οικονομική ζώνη. Μόλις που βγήκε στον αέρα, μάλιστα, είμαστε ειδική οικονομική ζώνη, είμαστε failed state, είμαστε ό,τι θέλετε, προκειμένου να επιβάλλουν και στρατιωτική κατοχή στη χώρα. Μάλιστα. Έτσι, οι αγρότες του απαντάνε του Αποστόλου, του Υπουργού, ότι είδαμε την κουλτούρα σας το περασμένο καλοκαίρι στο Σύνταγμα, ενώ άλλοι του λένε ότι έχει έμφυτη καθυστέρηση, τον θεωρούν καθυστερημένο. Αυτό δεν πέφτει έξω. Δεν ξέρω τον κύριο αυτό. Δηλαδή, εντάξει, δεν πέσανε έξω. Είναι ψυχολόγοι. Λοιπόν, κύριε Γαζάκη, παρακαλώ ένα σχόλιο για τους υποψηφίους των εκλογών στη ΣΥΠΑ, ειδικά για τον Μπέρνι Σάντερς. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, αν ήμουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα ήταν μια πολύ σοβαρή επιλογή μου για να ψηφίσω στις ερχόμενες εκλογές. Χωρίς βεβαίως να πω ότι από όλους τους υποψήφιους που υπάρχουν και κατεβαίνουν στις εκλογές, είναι κάποιος που με ικανοποιεί πλήρως. Δηλαδή, θα έλεγα. Αλλά αν ήμουν Αμερικανός πολίτης, θα ήταν μια από τις κυρίαρχες επιλογές μου, ο Μπέρνι Σάντερς. Το μη χειροβέλτιστο. Ναι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο συγκεκριμένος γερουσιαστής σε πάρα πολύ κρίσιμα, μεγάλα και κρίσιμα θέματα των ΗΠΑ αλλά και παγκόσμια, έχει πάρει μια πάρα πολύ καλή θέση και στεναρή θέση ως γερουσιαστής, έτσι, όχι ως αμέτοχος, ανεξάρτητος, δηλώνει ο ίδιος. Λοιπόν, ανήλικες μαθήτριες ψωνίζουν σαραντάριδες στο ίντερνετ, στοιχεία σοκ της Ελλάς. Λοιπόν,
και μία πρόσκληση σε εκδήλωση στη Λεμεσό. Μας έστειλε ένας φίλος, ο Όμηρος, ο Αλεξάνδρου. Γίνεται μία εκδήλωση την 5η 21 πρώτου 7 μετά μεσημβρία στο ξενοδοχείο Ajax στην Έαντας, στην Λεμεσό. Η Κύπρος περνά αυτό το διάστημα την πιο κρίσιμη φάση, λέει η πρόσκληση, της ιστορίας της, και η στάση που θα τηρήσει ο καθένας από εμάς θα καθορίσει το μέλλον της πατρίδας μας και των μελλοντικών γενεών. Όπως γνωρίζετε, η πολιτική της ηγεσίας μας διεξάγει, η πολιτική μας ηγεσία διεξάγει διαπραγματεύσεις με τους Τουρκοκυπρίους για εξεύρεση λύσης στη βάση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Είναι συνεπώς επιτακτικό και επιβαλλόμενο να είμαστε όλοι ενημερωμένοι για τα εκτενόμενα στο τραπέζι των συνομιλιών, για να μπορέσουμε να αποφασίσουμε σωστά στην περίπτωση που θα κληθούμε σε νέο δημοψήφισμα να αποφασίσουμε για το μέλλον μας. Σιγά να μην κάνουν νέο δημοψήφισμα. Την εκδήλωση λεπτομέρειες της οποίας αναφέρονται στην πιο κάτω πρόσκληση θα συντονίσω προσωπικά, λέει ο Όμηρος Αλεξάνδρου. Θα κάνω επίσης προσωπική παρέμβαση και θα αναφερθώ στους λόγους για τους οποίους η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία δεν είναι οικονομικά βιώσιμη. Δεν είναι μόνο το θέμα της οικονομικής βιωσιμότητας. Διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία δεν συνάδει με τη δημοκρατία. Η δημοκρατία απαιτεί μία χώρα, ένα λαό, μία ενιαία και αδιαίρετη επικράτεια. Διαφορετικά δεν έχεις δημοκρατία. Και έτσι. Είναι και ρατσιστική, έτσι όπως σχεδιάζεται η διζωνική ομοσπονδία. Πάντα γεννά ρατσιστικά προβλήματα, έχει συγκρούσεις μειονοτήτων και... Και επιπλέον θα μπορεί ο κάθε Γερμανός, Ευρωπαίος ή οπουδήποτε στον πλανήτη να αγοράζει γη ή σπίτια στην περιοχή του τουρκοκυπριακού συνιστόντος κρατηδίου, και ο Κύπριος που είναι η πατρίδα του, που ενδεχομένως κατάγεται από τις περιοχές, τις βόρειες περιοχές της Κύπρου, δεν θα δικαιούται να αγοράσει γη και περιουσία. Και να πούμε, τελειώνοντας για την πρόσκληση, οι ομιλητές είναι ο Νίκος Ολυγερός, στρατηγικός σύμβουλος, στρατηγική και ενεργειακή Κύπρος ενάντια στις ψευτοδιαπραγματεύσεις, και ο Πάνος Ιωαννίδης, νομικός, Κυπριακή Δημοκρατία, ο άμεσος κίνδυνος και η ορθή πορεία. Μάλιστα. Πάντως να ξέρουμε, η δική μου άποψη είναι, και να με συγχωρείτε, Κύπρος βιώσιμη εντός Ευρωζώνης και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να υπάρξει. Δεν μπορεί. Είναι οξύμορο το σχήμα, το φωνάζαμε από την αρχή. Είχα προβλέψει προσωπικά αυτά που είχαν συμβεί, που συνέβησαν στην Κύπρο. Κακός βεβαίως. Υποτίθεται ότι χτυπάγαμε καμπανάκια, αλλά δυστυχώς. Κανείς δεν τα ακούγε. Σε όταν μη ακουόντων. Και το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή η Κύπρος έχει πληγεί ανεπανόρθωτα στην οικονομία της. Γι' αυτό και τη σέρνουν με αυτόν τον τρόπο σε μια λύση του εθνικού της προβλήματος απικιακού χαρακτήρα, με τους χειρότερους δυνατούς όρους, όχι μόνο πολιτικούς αλλά και διαπραγματευτικούς και όλα τα υπόλοιπα που λέμε. Μια τέτοια λύση που σχεδιάζεται για την Κύπρο, πρέπει να πούμε επίσης ότι δεν θα αργήσει να δημιουργήσει συγκρούσεις, διότι θα υπάρχουν τρεις διαφορετικές αστυνομίες, και αναρωτιέμαι, ένας πρόσφυγας που θα πηγαίνει στην Κυρίνια για παράδειγμα και δεν θα μπορεί να πλησιάσει το σπίτι του ούτε να μπορεί να διαμαρτυρηθεί, κατευθείαν θα συλλαμβάνεται, ενώ θα ξεσπάσουν και ταραχές μεταξύ Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων. Αυτό, σας ακούμε. Αυτό, ναι, αυτό ισχύει. Λοιπόν, πάμε στον φίλο ή φίλη. Ναι, γεια σας. Ναι. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και για την ενημέρωση που μας προσφέρετε. Ήθελα να απευθύνω μία υπομορφή παρακλήσεως, αν είναι εφικτό. Επειδή προημερών, αρχές Ιανουαρίου, είχατε αναφερθεί στα Euro Commercial Paper, ναι, ένα ποσό της τάξης των 720 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ναι. Αν θυμάμαι καλά, είχατε πει ότι μπορούσαμε να το βρούμε στην ειδική έκθεση του προπολογισμού για το 2016. Στην εισηγητική έκθεση του προπολογισμού. Η εισηγητική έκθεση. Η εισηγητική, ναι. Μήπως μπορείτε να μου υποδείξετε πού μπορώ να το βρω. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το ψάχνω. Μόλις το βρω, θα το πούμε ανοιχτά. Θα σας διαβάσω ακριβώς το απόσπασμα και θα σας πω πού ακριβώς, σε ποια σελίδα είναι. Να το πούμε. Αλλά είχατε πει ενδεχομένως να είναι στη σελίδα 132. Ναι. Αν είναι εφικτό, επειδή έχετε και ένα blog και να σου πείτε, μήπως μπορείτε να το γράψετε εκεί.
Ναι, έτσι αλλιώς θα το γράφω ένα άρθρο σχετικά με αυτό για να δείξω ότι αυτού του τύπου η έκθεση σε τέτοιο βραχυχρόνιο δανεισμό σε οδηγεί σε διπλό νόμισμα, αναγκαστικά σε διπλό νόμισμα, γιατί δείχνει πλήρης ταμιακός στραγγαλισμός του δημοσίου για να αναγκαστεί να κάνει 700 δισεκατομμύρια euro commercial μέσα στο 2015. Από το 20 το 14 όπως είχατε. Ναι, το 2014 ήταν περίπου στα 120 δις. Το 2015 700 δις συν 40 που είναι τα έντοκα γραμμάτια. Μάλιστα. Σύνολο 740. Και τώρα προβλέπεται για το 16 πάνω από 500 δις. Λοιπόν, βεβαίως δεν βλέπω το λόγο γιατί να είναι λιγότερα το 16 από το 15, αλλά ο προϋπολογισμός υποθέτει ότι θα πετύχει τους δημοσιονομικούς στόχους πρωτογενών πλεονασμάτων, οπότε λογικό είναι ότι κάποια από αυτά θα τα ξοφλήσει και θα χρειαστεί να τα ανανεώσει. Αλλά επειδή εσείς και εγώ ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι δημοσιονομικοί στόχοι δεν είναι επιτεύξιμοι, λοιπόν, σε τέτοιες συνθήκες, έτσι, θα εκτιναχθεί ακόμη περισσότερο και θα αναγκαστούμε να συζητήσουμε ευθέτω χρόνο για το διπλό νόμισμα. Δηλαδή το Eurocommercial να βγει έξω από το κλειστό κύκλο της γενικής κυβέρνησης που είναι τώρα και να χρειαστεί να διακινηθεί στην οικονομία. Θα το βρω πάντως και θα σας πω επακριβώς που ακριβώς μπορεί να το βρείτε. Εντάξει, έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Καλή συνέχεια. Μα στέλνουν εδώ ένα μήνυμα να κάνουμε και μία εκπομπή για την Κύπρο. Θα την κάνουμε κάποια στιγμή. Να δώσουμε και χαιρετίσματα στη Λεμεσό που κάνει αυτή την εκδήλωση. Ναι. Να πούμε όμως εδώ το στιχάκι που μας έστειλαν. Αποχειρέκα την Κύπρο που χάνεις. Είναι μία παράφραση κάποιου στίχου. Και για πολλούς Κυπρίους οι οποίοι παρακολουθούν την εκπομπή. Και να ευχαριστώ για την αγάπη τους, γιατί με έχουν τιμήσει ιδιαίτερα και τις δύο ή τρεις φορές που έχω κατέβει κάτω στην Κύπρο με τη συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις και ομιλίες που έκανα που ήταν εντυπωσιακής μαζικότητας, όπως μου είπαν και οι ίδιοι φίλοι στην Κύπρο κάτω, ο κόσμος που ήρθε στις ομιλίες και τέλος πάντων εκδήλωσε το ενδιαφέρον για αυτά που συζητάμε ήταν εντυπωσιακός, ακόμη και για τα δεδομένα των μεγάλων κομμάτων της Κύπρου. Έτσι αλλιώς εμείς δεν κάναμε πολιτικές εκδηλώσεις με την έννοια την στενή, κάναμε προσπάθεια ενημέρωσης και κατανόησης του προβλήματος της Κύπρου όπως ακριβώς έχει εξελιχθεί. Λοιπόν, να πούμε επίσης πάντως, επειδή κάποιοι επιμένουν εδώ ότι η Κύπρος θα χαθεί πρώτη και μας το γράφουν, να πούμε ότι η Κύπρος δεν είναι τόσο μαύρα τα πράγματα. Ξέροντας από το περιβάλλον του Προέδρου της Κύπρου, πρέπει να πούμε ότι ο ίδιος ο Αναστασιάδης ενημέρωσε τα κεντρικά του στελέχη στην εκτελεστική του επιτροπή ότι δεν τα έχει βρει πουθενά με τον Ακιτζή και δεν πρόκειται να υπογραφτεί τίποτα, δεν πρόκειται καθόλου να τα συμφωνήσει με τους Τούρκους. Να σημειώσουμε ότι έρχονται και εκλογές στην Κύπρο. Ναι, ισχύει αυτό το πράγμα. Τώρα από εκεί και πέρα το τι θα γίνει, εγώ έχω συναντήσει ότι συναντήσει κόσμο κάτω στην Κύπρο ο οποίος δεν θα τα βάλει εύκολα κάτω. Μην νομίζετε ότι είναι σαν τους Έλληνες οι Κύπροι. Και να σας πω κάτι άλλο, εγώ είδα μια πολύ μεγάλη διαφορά στην νεολαία στην Κύπρο σε σχέση με τη δική μας νεολαία. Είναι πιο ετοιμοπόλεμη, να το πούμε έτσι, αυτό που διαπίστωσα εγώ σε σχέση με την ελληνική νέα γενιά, με την Ελλάδα, να το πούμε έτσι, με την νέα γενιά στην Ελλάδα. Και αυτό είναι πολύ χαρμόσυνο για μια χώρα η οποία πραγματικά κινδυνεύει η εθνική της υπόσταση να ισοπεδωθεί κυριολεκτικά. Από την άλλη μεριά, η ράτσα μας, έχουμε αυτό το γονίδιο του Ραγιά, το οποίο έχει 2.500 χρόνια ιστορία. Και είναι πολύ δύσκολο, και στην Κύπρο ιδιαίτερα κράτησε πολύ περισσότερο γιατί είχαμε τη Βρετανική κατοχή, η οποία ήταν πραγματικά εξουθενωτική και από άποψη αυτή, πολύ περισσότερο από την Οθωμανική κατοχή που είχαμε, και αυτό βεβαίως έχει αφήσει τα σημάδια του στην κοινωνία και στην κοινωνική συνείδηση. Αλλά τουλάχιστον οι Κύπροι έχουν αποδείξει ότι όταν καλούνται δίνουν την πρέπουσα απάντηση. Να δούμε τι άλλο μπορούμε, τι μας επιφυλάσσει δηλαδή το μέλλον.
Υπάρχει και ένα μήνυμα εδώ που μας λέει ότι είναι τόσα πολλά τα παλούκια που θα φάνε στην Ελλάδα ο κόσμος, που αναγκαστικά θα λάβουν υπόψη τους και θα ακούσουν επιτέλους τα όσα μας λέει ο Δημήτρης Καζάκης. Ενώ κάποιος άλλος εδώ μας μιλάει ότι τόσο μαζεμένες και πυκνές μαλακίες δεν έχει ακούσει ποτέ από όσα είπε συμμαζεμένα όλα μαζί από όσα είπε ο Βαρουφάκης. Ναι, ήταν όντως καταιγιστικός, οφείλω να ομολογήσω. Γι' αυτό και εγώ στο σχόλιο που έγραψα και είναι δημοσιευμένο πλέον και στο Facebook, την προσωπική μου ιστοσελίδα στο Facebook, το πώς το λένε, το προφίλ, λοιπόν, στο φατσοβιβλίο και στο διαδικτυακό το blog που έχω, λέω για μια ακόμη φορά, έτσι ξεκινάω, ο κύριος Βαρουφάκης διέπρεψε σε μια συνέντευξη ποταμό ψεύδους επινοήσεων και ιδιοπαθού συνδρόμου. Λοιπόν, εντυπωσιάζεσαι. Κάποιοι μάλιστα έγραψαν ότι ο ένας πράκτορας έδωσε συνέντευξη στον άλλον, ενώ ταυτόχρονα λένε ότι δεν μπορεί ο κύριος Βαρουφάκης να σταματήσει τις μπαρούφες του. Είναι αδύνατο να σταματήσει τις μπαρούφες του. Κοιτάξτε, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι πράκτορας ο κ. Ίσως να πρέπει να πάρει όμως το παγκόσμιο βραβείο όπως το πήρε ο Τσίπρας. Ναι. Ο Τσίπρας το πήρε από το Χάρβαρντ ως ο χειρότερος διαπραγματευτής, ο Βαρουφάκης ως ο πλέον νάρκισος πολιτικός. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το πράγμα είναι επικίνδυνος για τις μυστικές υπηρεσίες. Δηλαδή είναι κάποιος ο οποίος, όχι ότι θα τους κάνει ζημιά, είναι απίστευτος στο τι λέει. Οπότε ένας πράκτορας, σοβαρός πράκτορας, έτσι, που επιτελεί το. Δεν μπορεί να κάθει και να λέει ότι του κατέβει στην κεφάλα. Έτσι, εκτός και αν ακολουθείται καινούργια τακτική. Τα λέμε όλα, οπότε σου λέει ο άλλος τι να πρωτοβρεί και τι να. Χαζεύει ο κόσμος, ας πούμε. Έτσι, είναι και αυτό μια τακτική. Ζητημάτο. Πάντως, κάθε φορά που εγώ βλέπω τον κύριο Βαρουφάκη και βλέπω τις εκδηλώσεις θαυμασμού και ενδιαφέροντος ορισμένων, πραγματικά μου θυμίζει τις εικόνες εκείνες που έχω διαβάσει για τον Κερένσκι την εποχή της Δούμας, όπου όποτε μιλούσε στα θεωρία, τα μεγάλα θεωρία της Ρωσικής Δούμας παλιάς εποχής βεβαίως, πριν τη Ρωσική Επανάσταση και κατά τη διάρκεια της Ρωσικής Επανάστασης στην πρώτη φάση της, λιποθυμούσαν από θαυμασμό οι κυρίες του καλού κόσμου. Μάλιστα ο Μωυσέη Ολγκίν, ένας διανοούμενος Ρώσος της εποχής, γράφει χαρακτηριστικά ότι πάθαινες πραγματικά, ήταν αποπνιχτική ατμόσφαιρα της Δούμας κάθε φορά που γινόταν αυτό, από τους εθέρες που κυκλοφορούσαν στα τσαντάκια των καλών κυριών, οι οποίες μόλις λιποθυμούσαν, ο συνοδός ή η συνοδός τους έβγαζαν τον εθέρα για να τις συνεφέρουν. Λοιπόν, νομίζω ότι ο ανοργασμικός άνθρωπος παραμένει και στις μέρες μας το ίδιο και χειρότερος, και γι' αυτό λοιπόν πρέπει να έχει ήρωες σαν τον κύριο Βαρουφάκη ή σαν τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη ή τέλος πάντων την πλειάδα του ζωικού, σύγχρονου ζωικού πολιτικού. Τι μας γράφει κάποιος? Ο άνθρωπος είναι πράκτορας χωρίς να ξέρει ότι είναι πράκτορας. Ναι, μπορεί να το δούμε και αυτό. Και επίσης λέει, αυτός ο άνθρωπος έχει ανάγκη και πηγαίνει άλλωστε έτσι κι αλλιώς ως πελάτης ψυχιάτρων. Δεν ξέρω ποιος θα ήταν. Εγώ νομίζω μπορεί να συμβεί με τον κύριο Βαρουφάκη, μπορεί να συμβεί αυτό που συνέβη στον ψυχιάτρο του Νετανιάχου, που είναι γνωστό ότι αυτοκτόνησε. Άφησε μια επιστολή στους γονείς του και λέει: εγώ είναι αδύνατο. Είναι αδύνατο να κουράρω αυτόν τον άνθρωπο, διότι αφισβητώ ότι είναι άνθρωπος. Και αυτοκτόνησε. Λοιπόν, κατέθεσε το έτσι και. Λοιπόν, όλα είναι. Άλλος γράφει: μα και αν δεν είναι πράκτορας, τουλάχιστον είναι χρήσιμος ηλίθιος. Τέλος πάντων, να μην το ψάχνουμε το πράγμα. Πολλά μας γράφουν, ας μην αναφέρουμε. Λοιπόν, όπως και να έχει, πάντως ρε παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, ας αφήσουμε στην ιατροδικαστική επιστήμη να κάνει τη δουλειά της. Το θέμα μας είναι να γλιτώσουμε εμείς, όχι την Κεντίνο Βαρουφάκης. Μια φίλη μας λέει εδώ, η Ιωάννα, λέει: καλημέρα Δημήτρη. Ισχύει πως η πτώση της τιμής του πετρελαίου θα έχει επιπτώσει στην οικονομία της Ρωσίας και ότι γίνεται ακριβώς για να χτυπηθεί η χώρα? Ευχαριστώ. Λοιπόν, ναι, έχει ήδη επιπτώσεις, σοβαρές επιπτώσεις. Και η Βενεζουέλα. Στη Ρωσία, βεβαίως. Λοιπόν, το βασικό πρόβλημα βέβαια στην οικονομία της Ρωσίας είναι ότι δεν έχει διαφοροποίηση σοβαρή
η οικονομία. Όταν μια οικονομία στηρίζεται βασικά σε ένα προϊόν, όποιο και αν είναι αυτό, τουρισμός, ας πούμε, μόνο καλλιέργεια που λένε, ας πούμε, κλπ., τότε θα αντιμετωπίσει τρομακτικά προβλήματα. Ένας από τους βασικούς λόγους που η ελληνική οικονομία έτρωγε στραπάτσα από τον 19ο αιώνα είναι γιατί είχαμε εγκλωβιστεί στις μονοκαλλιέργειες. Μια το σταφυλικό, μια το καπνικό, μια το ένα, μια τ' άλλο μας διαλύανε όποτε πέφτει η αγορά προς τα κάτω. Παρακαλούμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Από Πάτρα τηλεφωνώ. Ναι. Δεν θέλω να ρωτήσω κάτι. Καλύπτεται κάθε μέρα που σας ακούω. Το μόνο που θέλω να σας πω να σας ευχαριστήσω πολύ που μας ανοίγετε τα μάτια, τα αυτιά, είμαστε σε ετοιμότητα. Όλοι λένε ότι δεν πάει άλλο, ότι δεν πάει άλλο. Και αναρωτιέμαι, όλη αυτή η πολιτική, όλο αυτό το πολιτικό σκηνικό έχει έρθει από το Χάρβαρντ και όλοι αυτοί λένε για μας. Ναι. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Και από την Οξφόρντ. Είναι όλοι στο Χάρβαρντ δηλαδή, όλα τα καλά παιδιά. Και πριν από και Γιωργάκης και ο Σαμαράς και αυτός που έρχεται. Από ό,τι φαίνεται ναι. Ναι. Και όλοι εμείς δηλαδή δεν καταλαβαίνουμε που μας πάνε ακόμα. Εσείς τι λέτε, δηλαδή. Ξέρω εγώ, αυτό είναι και για μένα ένα ερώτημα, δεν είναι. Μέχρι πότε. Δηλαδή σας ακούμε και μας δίνετε πνοή, μας δίνετε συνέχεια δηλαδή να συνεχίσουμε στην καθημερινότητά μας. Έλεος πια, έλεος. Το ζήτημα... Αυτοί που με ακούνε, που είναι μέσα και με ακούνε, και αυτοί που δεν με ακούνε, ας σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Το οφείλουμε στον εαυτό μας, στα παιδιά μας και σε αυτή τη χώρα. Σε αυτό έχετε δίκιο. Μόνο αυτό θέλω να πω και να σας ευχαριστήσω ακόμα μια φορά και να είστε κάθε μέρα μαζί μας. Προσπαθούμε, όσο με κρατάνε οι δυνάμεις μου, εντάξει, θα είμαστε μπροστά. Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Και όλοι οι συντελεστές. Και στα sites που έχετε, όλα μας βοηθάνε πάρα πολύ. Να μας ακούσετε. Να καλύτερα και εμείς να συνεχίσουμε και να είμαστε έτοιμοι. Να μας ακούσετε. Είναι, θέλουμε κάτι να βγούμε έξω. Αυτό το κάτι να βγούμε έξω. Γιατί δεν μπορώ να βγω μόνη μου έξω. Δεν μπορώ να πάρω παράδειγμα την κατσαρόλα μου και να βγω έξω. Όχι βέβαια, θα έρθει και η στιγμή της κατσαρόλας. Να βγούνε, να βγούμε, πώς να στο πω. Σιγά σιγά θα βγούμε, σιγά σιγά θα βγούμε. Να τελειώσουμε μια και έξω αυτό το πράγμα. Γιατί αυτό, να τελειώσουμε αυτή η κατάσταση. Δεν μας αξίζει. Δηλαδή, πόσο άλλο να μας αξίζει. Ό,τι είναι το έχουμε πληρώσει τελικά. Μάλιστα. Έτσι, να μας ακούσετε και τη Δευτέρα στην EFT Open. Τη Δευτέρα που μας έρχεται στη 1 το μεσημέρι. Στις 1 το μεσημέρι. Λοιπόν, και πάλι ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, γεια σας. Λοιπόν, στο λέει, καλησπέρα κύριε Καζάκη, αν θυμάμαι καλά, μετά το συνέδριο έπρεπε να βγει αναλυτικό βιβλίο κατά αντίστοιχο με τη θέση του ΕΠΑΜ. Δεν θα ήταν καλό να βγάλετε ένα αναλυτικό βιβλίο σε ηλεκτρονική και μη μορφή με τη θέση του ΕΠΑΜ, αλλά και τις συνήθεις απορίες που δημιουργούνται. Παραδείγματος χάρη, γιατί δεν θα υποτιμηθεί το νόμισμα, γιατί δεν θα έχουμε λήψη τρόφιμα και διάφορα προϊόντα, πώς θα γίνει η παραγωγική ανασηκώτηση κτλ. Γνωρίζω πως στο ΕΛΑΣ. Στο ΕΠΑΜΕΛΑΣ υπάρχει ενότητα με συνήθεις απορίες. Αλλά πιστεύω ένα βιβλίο που έχει συγκεντρωμένο το σκεπτικό, το γιατί πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την πορεία και το πώς είναι καλύτερο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και είναι η αγωνία μου, η προσωπική μου αγωνία. Αλλά πάτε υπόψη ότι για μένα δυστυχώς έχει μόνο 24 ώρες το 24ωρο. Θέλω να πω δηλαδή ότι με όλες τις υποχρεώσεις που υπάρχουν και με δεδομένη τις πρακτικές δουλειές, γιατί εγώ δεν είμαι ένας διανοούμενος της πολυθρόνας για να έχω την ευκαιρία να κάτσω κάτω να βγάψω το βιβλίο, υπάρχουν τρομακτικές υποχρεώσεις και με δεδομένο ότι εκτός όλων των άλλων, να σας πω μόνο οι προσωπικές συναντήσεις που γίνεται με κόσμο ο οποίος θέλει να βρεθούμε, να μιλήσουμε για ποιο λόγο, για όλα αυτά τα πράγματα που είπε και η κυρία προηγουμένως και όλα αυτά, τι να πω, να πω όχι. Θα μου ήταν εύκολο, αν θέλετε, να αποτραβηχτώ από όλα και να κάτσω να γράψω, να το τελειώσω. Δηλαδή, το γράφω συστηματικά και επειδή είμαι και τελειομανής, δηλαδή δεν το αφήνω και εύκολα να φύγει από το χέρι μου. Λοιπόν, γιατί θέλω να μην μπορεί να υπάρχει η παραμικρή, πώς να το πούμε, αφισβήτηση στοιχείων ή δεδομένων κτλ. Που χρησιμοποιώ. Αλλά υπάρχουν και χιλιάδες άλλα πράγματα που τρέχουν με αυτή την έννοια καθυστερώ. Οπωσδήποτε χρειάζεται το βιβλίο, δεν το συζητάμε
και σίγουρα φτιάχνουν και άλλοι συναγωνιστές, ξέρω ότι δίνουν τη μάχη για να γίνει κάτι τέτοιο και θα συμβεί οπωσδήποτε. Να ακούσουμε τώρα ένα διάλειμμα με λόγο αλλά και μουσική με στίχους. Γαμώ την πίστη σας και το Μοχαμέτη σας. Δεν εντρέπεστε να ζητείτε από εμάς συνθήκη με τον έναν κοντιάς κατ' ο Σουλτάν Μαχμούτιν να τον χέσω και αυτόν και το βεζίρι σας και τον Εβραίον Σιλικτάρ Μπόδα την Πουτάνα. Άμα ζήσω θα τους γαμίσω. Άμα πεθάνω θα μου κλάσουν τον μπούτσο. Στρατηγός Γεώργιος Καραϊσκάκης. Λοιπόν. Αυτά είναι τα λόγια του στρατηγού Γεώργιου Καραϊσκάκη. Σε λίγο θα έχουμε και το τραγούδι. Το γνωστό τραγούδι, για μας, τραγούδι. Για το ΕΠΑΜΕ μας είναι ο ύμνος μας. Γαμώ την πίστη σας και το Μοχαμέτη σας. Το συγκεκριμένο τραγούδι με στίχους του Καλόγερα. Λοιπόν, καλή ώρα όπου και αν βρίσκεται και για ό,τι κάνει. Βεβαίως, εμείς το τιμήσαμε και το τιμούμε σαν ΕΠΑΜ πάντα. Σαν την ιστορία, εκφράζει τις πλατείες, γράφτηκε σε μια ιδιότυπη εποχή και παίχτηκε και τραγουδήθηκε σε μια εποχή όπου πραγματικά βγήκε ο κόσμος μαζικά έξω. Πολλοί μπορεί να τα ξεχάσαν όλα αυτά, να τα πετάξαν στην άκρη. Για μας είναι ζωντανό μέσα από αυτό το συγκεκριμένο, μέσα από αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι. Όπως τα λένε, να τους τα γράψεις. Όπως τα λένε, λοιπόν. Να τους τα πεις. Λοιπόν, επανήλθαμε στο μικρόφωνο Δημήτρης Καζάκης, αγαπητές φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε για λίγο ακόμη. Καλησπέρα από τα Χανιά μας, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Πώς θα πλασάρει η κυβέρνηση το παράλληλο νόμισμα αφού το ξορκίζει τώρα? Αγαπητέ μου φίλε, φορφόρανος, είσαι άρτια φιχτής στην Ελλάδα, διότι μέχρι τώρα έχεις δει κάποια κυβέρνηση η οποία να εφαρμόζει αυτό που ξόρχιζε μόλις χθες? Δηλαδή, γιατί αυτό δεν βλέπουμε, έτσι? Θα στο παρουσιάσουν ως υπέρτατη ανάγκη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα σου το πούνε κιόλας ότι είναι ότι καλύτερο θα συμβεί. Θα σου συμβεί. Μην ανησυχείς. Αυτοί μπορούν να πουλήσουν λεμιτόμο σε αποκεφαλισμένους. Δεν είναι θέμα δηλαδή. Έχουν ξεπεράσει τα όρια. Γι' αυτό μην ανησυχείς, θα στο εμφανίσουν. Άλλωστε, ποιος καλύτερος πολιτής των χειρότερων από την αριστερά? Δηλαδή, στο λέω εγώ που την υπηρέτησα 20 συναπτά χρόνια, τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Λοιπόν, σε αυτήν, και δεν μετανιώνω για τίποτα, γιατί σμιλεύτηκα αυτό που είμαι μέσα από αυτήν την ιστορία και δεν μετανιώνω, αλλά αριστερός ποτέ δεν δήλωσα, δεν ήμουνα ποτέ. Η ιδεολογία μου ήταν πολύ συγκεκριμένη, ήταν η ίδια με του Άρη και δεν υπάρχει περίπτωση να την προδώσω, επειδή αυτοί οι κερατάδες σήμερα ξεπουλάνε την πατρίδα μου. Και να σας πω και διαφορετικά, η δημοκρατική προοδευτική ιδεολογία, με όποια χαρακτηριστικά της και να είναι, γιατί και η κομμουνιστική αντίληψη σε αυτήν εντάσσεται, αν θέλετε, όπως έλεγε ο Έγκελς, είναι η αντιπολίτευση του μέλλοντος. Λοιπόν, ακόμη και στην κατάκτηση της δημοκρατίας, είναι χρήσιμη στο βαθμό που αποδεικνύεται ωφέλιμη στον καταπιεσμένο, στον εκμεταλλευομένο και στην απειλή που δέχεται στα πλαίσια των δικαιωμάτων του, που πρώτο και κύριο είναι το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Εάν δεν είναι χρήσιμη εκεί, τότε στα σκουπίδια και ακόμη παραπέρα, χωρίς δισταγμό, χωρίς καμία τύψη. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος μας λέει: καλησπέρα. Όταν αναφέρεστε τα 2.500 χρόνια αραγιαδισμού, μιλάτε για τη Ρωμαιοκρατία και ύστερα. Με το Βυζάντιο τι γίνεται? Το θεωρούμε κομμάτι της ιστορίας μας? Προσωπικά εγώ δεν το θεωρώ κομμάτι της ιστορίας του ελληνικού έθνους. Ήταν εξέλιξη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Υπήρξε η διάσωση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού. Ήταν ένα είδος αντάρτικου που γινόταν εκείνη την εποχή απέναντι στην Ρωμαιοκρατία με τον τρόπο που εξελίχθηκε στο Βυζάντιο. Να με συγχωρείτε, ήταν προϊόν και αποτέλεσμα υποταγής, καταστροφής και ισοπαίδωσης του ελληνικού πολιτισμού. Εγώ έτσι το βλέπω. Μπορούμε να το συζητήσουμε, ιστορική άποψη είναι αυτή, αλλά το Βυζάντιο, με συγχωρείτε, ήταν αυτοκρατορία. Δεν μπορεί η αυτοκρατορία να είναι κυβωτός πολιτισμού. Οι θεωρίες που λένε ότι οι αυτοκρατορίες ήταν κυβωτός πολιτισμού είναι των αποικιοκρατών. Αυτοί τόνιζαν
αυτό το πράγμα, προκειμένου να δικαιολογήσουν αυτοκρατορίες μετέπειτα, τις αυτοκρατορίες μετέπειτα και την απεικιοκρατία που ασκούσαν, την καταπίεση, τις γενοκτονίες που εφάρμοσαν και όλα αυτά τα πράγματα. Ποτέ μια αυτοκρατορία δεν υπήρξε κυβωτός του πολιτισμού. Το αν διασώθηκε ή όχι στοιχεία πολιτισμού κτλ. Ήταν μια ολόκληρη μάχη παρά και ενάντια στην αυτοκρατορία και τις επιδιώξεις από την εποχή των Αλεξανδρινών χρονών, όχι μόνο τώρα. Οι τιμές του πετρελαίου θα συνεχίσουν να πέφτουν. Και γιατί? Είναι γνωστό ότι υπάρχει μια τάση ακόμη πτώσης. Είχαμε προχθές νομίζω δήλωση από την Ιγυρία, της μεγαλύτερης εταιρείας πετρελαίου στην Ιγυρία, ότι θα είναι πιθανό να πέσει και 20. Δεν το πιστεύω. Μου φαίνεται εντυπωσιακό το να πέσει στο 20 το βαρέλι, 20 δολάρια το βαρέλι. Ωστόσο αυτό δημιουργεί τάσεις αποκλιμάκωσης της τιμής του πετρελαίου. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Έχουμε μια μεγάλη συρρήκνωση της παγκόσμιας παραγωγής και άρα πέφτει η ζήτηση, και πάνω σε αυτή τη ζήτηση παίζονται χοντρά κερδοσκοπικά παιχνίδια στη διεθνή αγορά και παιχνίδια γεωστρατηγικής. Οι Αμερικανοί ελέγχουν πλέον, είναι η πρώτη φορά στην ιστορία τους που ελέγχουν τόσα κοιτάσματα πετρελαίου, έχουν αλλάξει την τεχνολογία εξόρυξης και είναι σε θέση μέσα από αυτό να σηκώσουν το κόστος ενός πολέμου της τιμής του πετρελαίου σε βάρος όλων των υπολείπων χωρών, των πετρελοπαραγωγών χωρών. Οπότε βλέπετε είναι πολυεπίπεδο ζήτημα το ζήτημα της τιμής του πετρελαίου. Φίλε Βασίλη, δεν θα σχολιάσω τίποτα γι' αυτό, και επειδή μου λες ότι φοβάσαι για το ΕΠΑΜ, να μην φοβάσαι για το ΕΠΑΜ, να φοβάσαι για αυτούς που λειτουργούν ως πέμπτη φάλακα μέσα στο ΕΠΑΜ. Θα τελειώσουν πολύ γρήγορα τα ζητήματα αυτά, και όσο υπάρχει ο κόσμος, όσο υπάρχω εγώ στο κάτω-κάτω της γραφής, ΕΠΑΜ δεν πρόκειται να χαθεί. Λοιπόν, να τελειώσουμε με τους πέμπτοφαλαγκίτες. Λοιπόν, που μου θυμίζουν κυριολεκτικά Φράνκο την εποχή του εμφυλίου. Έτσι, θα τα πούμε όμως. Θα τα πούμε. Για ένα σχόλιο που μας γράφει για, για το Oxford, που λέγεται Ox και Ford. Ox είναι το βόδι, ο βούς. Έτσι, και Ford πέρασμα. Πόρος ποταμού, διαβαίνω ποτάμι. Δεν είναι το... Άρα δηλαδή Oxford σημαίνει το πέρασμα του βοδιού. Λοιπόν, οι γνωστοί μας Οξφόρδοι, από την οποία μας έχουν σταλεί πολύ ευυπόλυτοι κύριοι για να μας κυβερνήσουν. Πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε πως η Κύπρος, μας λέει ένας άλλος φίλος, είναι σε καλύτερη μοίρα από εμάς στην Ελλάδα, επειδή χρησιμοποιεί την ΑΟΣ και τα κατάσματα φυσικού αερίου. Παράδειγμα είναι το κοίτασμα Αφροδίτη. Χρησιμοποιεί την Ευρώπη και την ΑΟΣ για την εκμετάλλευση του κοιτασμάτων της, όπως και την οικονομική της ανάπτυξη. Αν κάνουν οποιαδήποτε συμφωνία με τους Τούρκους πριν αξιοποιήσουν πλήρως την εξόρυξη φυσικού αερίου, τότε δεν θα βρουν λύση, αλλά απλά θα συμβαστούν και μόνο. Δεν είναι τυχαίο που συζητούν τώρα για λύση. Όπως και πριν την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πάλι συζητούσαν και φώναζαν για λύση. Η Κύπρος δεν πρέπει να δεχθεί τίποτα παραπάνω από την ελευθερία της. Ας μελετήσουμε και εμείς οι Ελλαδίτες λίγο καλύτερα το μάθημά της, μήπως και αξιοποιήσουμε και εμείς την ελληνική ΑΟΣ. Ευχαριστώ και να είσαι καλά. Δεν συμφωνώ. Πρώτον, δεν είναι στα χέρια της Κύπρου η ΑΟΣ. Η ΑΟΣ έχει παραχωρηθεί στο Ισραήλ και στους Αμερικανούς. Αυτοί κάνουν κουμάντο, αποφασίζουν εάν και τι θα βγει και πώς θα βγει. Πρόσφατα, όταν είχα τελευταία ήμουνα στην Κύπρο, οι Αμερικανοί είχαν δηλώσει μαζί με τους Ισραηλινούς ότι τζίφος η ιστορία, δεν πρόκειται να βγει τίποτα από την ΑΟΣ. Η κυβέρνηση της Κύπρου το αποδέχτηκε, έσκυψε το κεφάλι και το βούλωσε. Το μεγάλο θέμα μας λοιπόν είναι τα κυριαρχικά δικαιώματα και πώς τα ασκείς. Όταν λοιπόν τα ασκείς με ξένες πλάτες, δεν είσαι κυριαρχικό κράτος, είσαι υπόδουλος. Βεβαίως, θα μου πείτε γιατί την οριοθέτησε. Είναι τυχαίο ότι οριοθέτησε ΑΟΣ νότια της Κύπρου προς την Αίγυπτο και προς το Ισραήλ, αλλά δεν τολμάει προς το βορρά? Και μάλιστα με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσει να γίνει ΑΟΣ με την Ελλάδα και να ενωθεί ή να άπτεται της ΑΟΣ της Κύπρου. Είναι τυχαία όλα αυτά? Και είναι τυχαία η συμφωνία με το Ισραήλ, όπου βεβαίως διαμέσου του Ισραήλ θα μας έρθει και η Τουρκία.
θυμηθείτε ότι του Μπαρμπαρός την πορεία. Ακριβώς σε αυτή την ΑΟΣ, συνοδεία δύο πολεμικών σκαφών της Τουρκίας, δύο φρεγάτες το συνόδευαν, κάνανε βόλτα στα οικόπεδα της ΑΟΣ, τα συγκεκριμένα οικόπεδα, δεν κουνήθηκε κανένας εκτός από τους Ρώσους, οι οποίοι φώναζαν, λέγανε στους Κύπριους, δώστε μας τη δυνατότητα να παρεμποδίσουμε την πλεύση του Μπαρμπαρός και των πολεμικών, και οι Κύπροι το βουλώσαν. Όχι οι Κύπροι όλοι, μιλάμε για την κυβέρνηση Αναστασιάδη. Και όχι μόνο αυτό, φεύγοντας τον Μπαρμπαρός, αφού έκανε τη βόλτα του εκεί, μπήκε μέσα στα χωρικά ύδατα της Τουρκίας, έκανε πλεύση σημαίας, δηλαδή πώς το λένε, πήγε τόσο κοντά στην Λεμεσό, ώστε να φανεί η σημαία των πολεμικών και του ίδιου του σκάφους από την ακτή, δηλαδή ευθεία πολεμική πρόκληση, με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, δεν το συζητάμε. Αυτό έτσι, ευθεία πολεμική πρόκληση, περιέπλευσε τις ακτές της Κύπρου μέσα στα χωρικά ύδατα της Κύπρου, μέσα στα 6 ναυτικά μίλια, δηλαδή, για να καταλάβουμε τι σημαίνει, και έφυγε. Αυτό, η συμπεριφορά αυτή, βεβαίως ήταν προκλητικότατη, και η Κύπρος απλά ρούφιξε τα αυγό της. Θέλω να πω δηλαδή, η κυβέρνηση της Κύπρου ρούφιξε τα αυγό της. Δεν έκανε ούτε καν διάβημα όπως θα προέβλεπε το διπλωματικό πρωτόκολλο. Να σημειώσουμε εδώ ότι δυστυχώς η κυπριακή κυβέρνηση, ό,τι πλούτος σε χρήμα θα βγει από τα οικόπεδά της εκεί, μέσω της Nobel, πώς λέγεται αυτή, της Εβραιο-Τούρκο-Αμερικανικής εταιρείας, γιατί είναι και οι Τούρκοι μέσα, δυστυχώς. Ναι. Έχουν από τα κέρδη, λέει, η Κύπρος θα παίρνει το 15%. Αλλά σύνδος αυτές οι εταιρείες ουδέποτε παρουσιάζουν κέρδη. Μα ναι, προφανώς. Και είναι και παλαβή να παρουσιάσουν κέρδη. Ναι. Λοιπόν, μια λέει εκπομπή με τον Τζίμι, μια ακόμη εκπομπή με τον Τζίμι μας ζητάει εδώ ένας φίλος. Θα δούμε. Ελπίζω να μπορέσουμε να την κάνουμε. Αυτά προς το παρόν. Νομίζω ότι δεν έχουμε κάτι άλλο να συμπληρώσουμε. Κρατηθείτε ψηλά το κεφάλι, για όσους πραγματικά είναι αγωνιστές πατριώτες. Μην ανησυχείτε για τα βρωμόσκυλα που γαυγίζουν, είτε βρίσκονται εντός ΕΠΑΜ είτε εκτός. Θα τελειώσουμε με αυτή την ιστορία. Μας καλεί η ιστορία, σωστότερα, και εδώ θα αποδειχτεί το ποιος είναι πραγματικά πατριώτης αγωνιστής, μπροστά στον αγώνα, τώρα που ξεσηκώνει τον κόσμο. Τώρα είναι η ευκαιρία μας. Μας ζητάνε κάτι, Δημήτρη. Λέει, κύριε Καζάκη, ομαδοποιήστε τα βήματα για μετάβαση στο εθνικό νόμισμα με σειρά προτεραιότητος και φτιάξτε μία σελίδα να την μοιράζουμε στον κόσμο που δεν έχει δυνατότητα να ενημερωθεί. Επιγραμματικά και χωρίς πολλές κουβέντες που μπερδεύουν, όπως στις προηγούμενες, λέει, εκπομπές που υπήρχε πλατιασμός και πολλή ιστορία. Ναι, εξαρτάται το τι αυτό μπορούμε να το φτιάξουμε. Έτσι αλλιώς είχαμε φτιάξει κάτι αντίστοιχο με τις πρώτες 100 ημέρες που είχαμε παρουσιάσει το 2013 σαν πρόγραμμα. Αλλά μπορούμε να το δούμε στα πλαίσια του ενός φυλαδίου που, ή μιας έκδοσης που θα κάνει το ΕΠΑΜ, με πολύ συγκεκριμένο τρόπο να προσεγγιστεί. Πάντως την ερχόμενη εβδομάδα, στην οδό το ΣΥΤΣΑ 11, όπου είναι η εταιρεία και το κτίριο της, η αίθουσα και το κτίριο της εταιρείας σκηνοθετών, θα κάνουμε μια πρώτη επαφή με τον κόσμο. Ήδη πολλοί έχουν δηλώσει ότι θα παρευρεθούν. Ένα απόγευμα λοιπόν της ερχόμενης εβδομάδος θα έχουμε εκεί ακριβώς μια διάλεξη, ένα σεμινάριο με τίτλο «Οδεύοντας προς τη δραχμή και την ανάταξη της οικονομίας μας». Σας καλούμε εκεί, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, τέλος. Θα είμαστε μαζί σας και αύριο και όπως κάθε μέρα την ίδια ώρα, 2 το μεσημέρι. Γεια σας.
διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης.